Παρακαλώ. Ελληνοφρένεια. Η ίδια. Αχ, Απόστολη μου, δεν το πιστεύω. Εγώ νόμιζα ότι θα το σηκώσει καμιά κοπελιά από το τηλεφωνικό κέντρο. Όχι, το σήκωσε μια αγοριά από το τηλεφωνικό Μπράβο, κέντρο. Μπράβο, άντρα μου. Λοιπόν, ναι. Κάτσε τώρα να σου πω και ποια είμαι. Επειδή ευκαιρία, μην τα βγάλει την ώρα του λαού. Εγώ πήρα να ευχαριστήσω γιατί έκλαιγα τώρα με τα πέτρινα χρόνια. Έλα, γιατί κλαίω μαζί σα, γελάω μαζί σα. Με αυτόνετε κανονικά. Λοιπόν, είμαι η πεθεράτη Αγγελική, αν θυμάσαι, πέστηνε τώρα. Μπρε, πώς τη λένε την ύφη μου. Του Θοδωρή, έλα που βρεθήκαμε στο γάμο. Χριστό δεν κατάλαβα πια. Της Αγγελικής, της Χριστέ μου, ξέχασα το επώνυμο της νύφης μου. Ποιο γάμο καλέ. Ήμουνα εγώ σε αυτό το γάμο. Όχι, εγώ ήμουνα μόνη μου. Εγώ δεν ήμουνα. Αποστόλη, αγαπώ πολύ και τον άλλο, το άλλο κοπέλι, έτσι το Θύμιο. Δηλαδή έκλαιγα εδώ που δεν άντεξα και τηλεφώνησα. Είπα πολλά αγάπη μου, σ' αγαπώ τόσο πολύ. Ζω μαζί σας, έτσι. Το καλή κατάλαβα φύλια. Και λογικό, αφού δεν θες να ζήσεις με τον άντρα σου, μαζί μας θα ζεις. Εννοείται. Κοίτα χαρά. Σας φιλώ, σας αγαπώ. Γεια. Η μεγαλύτερη νομίζω αποδοχή ότι νίκησε η Πούσου Κούστο στις υπασπουδαστικές εκλογές των φοιτητών είναι ο νόμος της Κεραμέως που θέλει να καταργήσει τις παρατάξεις. Αυτό δεν είναι απόδειξη ότι νίκησε η υπασπουδαστική μόνο. Αυτό είναι πόσο τους έτσουξε που τον ήπιε η ΔΑΠ. Σωστό και αυτό. Γιατί δεν το είχαν περιμένανε. Τι άλλο, ναι, ο Άδωνης είπε ότι είμαστε πρώτοι και μας μιμούνται οι υπόλοιπες χώρες. Αυτό που είπα ότι θα πρέπει και οικονομοτεχνικά να είμαστε πρότυπο για την Ευρώπη, θέλω να σου το πω με πολύ μεγάλο σεβασμό, είμαστε. Γιατί σε όλους τους δείκτες που εξέδωσε η Eurostat, η Ελλάδα είναι πρώτη. Συμφωνώ μαζί του, γιατί τέτοια ζώα με μειωμένους μισθούς, αυξημένες ώρες εργασίας και χωρίς να μην γυρουθούν, λογικό είναι να θέλουν οι καπιταλιστές τις υπόλοιπες ευρωζώνες να μας μιμηθούν. Παιδί μου, εδώ τα λένε και δημόσια πια. Έφερε τη Pfizer επειδή είχαμε φθηνούς δούλους. Εδώ ρε, Λίμπαλουρδο, εγώ μπήκα στο πανεπιστήμιο. Με έδειξε η μαμά μου! Με έδειξε η μαμά μου στο πανεπιστήμιο, στο όπλο σου! Έγινε κι εγώ φοιτητής! Μάλιστα. Καλώς! Όχι. Έχω, το έχω. Πολύ κακό. Λυπάμαι πολύ για λογαριασμό σου. Ντράπηκα. Στην Μον Μάρτιν. Να στον Μάρτιν και με παστίτσιο που φθουράει τον Μάρτιν. Στην οδό Μυραμπό. Σε αυτό το μικρό διαμέρισμα τη οδού Μυραμπό 1. Ένα καπρίτσιο τη μοίρα ήταν αυτό. Ή μια επιτακτική ανάγκη. Εγώ δεν ξέρω αν ο Κεγιάκος που ήταν 6 μηνών πολιτικό κρατούμενο τότε στο Παρίσι, αν έκανε τότε να φάει παστίτσιο. Μήπω ήταν μικρό και δεν του δίνανε. Έτρωγε γάλα μόνο και κρέμε. Αυτό δεν ξέρω. Πρέπει να το ψάξουμε αυτό γιατί είναι... θα αλλάξει το ρου τη ιστορία. Φτούρισε το παστίτσιο για τον Κυριάκο ή όχι. Δεν ξέρω. Ούτε εγώ. Θα το ερευνήσω. Με μπακαλιάρο σκορδαλιά, με παστίτσιο που φτουράει. Αποστολή, καλημέρα. Καλημέρα. Τι γίνεται? Καλά. Κατάφερε πάλι αυτός μέσα εκεί να μας συγκινήσει λιγάκι. Θέλετε και πολύ. Ναι, εντάξει, να σου πω, για ποιον εννοούσε ότι έχει κάνει αντίσταση, ας πούμε, κάποιος στο Παρίσι, εκείνη που τρώγανε σε τραπέζι 8 ατόμων και τρώγανε 15 παστίτσιο που φτουράει. Που φτουράει, φασολάδες ανάλαδες. Και τρώγα τρεις φασολάδες ανάλαδες κάθε μεσημέρι. Ο Σιμίτης, θυμάμαι, είχε κάνει αντίσταση κι αυτός. Εγώ πήγα και έβανα κροτίδες, τις λέγανε. Όλοι αυτοί οι αντιστασιακοί τους βάζει με τον Μπάμπη και την Ελένη. Αυτό κατάλαβες. Μην τρελαθούμε, ρε παιδιά, μην τρελαθούμε με τους αυτό κατάλαβες. Βάζουμε τους αντιστασιακούς αυτούς στο Παρίσι με τους αντιστασιακούς τους δικούς μας. Καλά, άστο. Δεν θέλετε να μας τρελάνετε, ας πούμε, αυτό θέλω να πω. Ναι, εγώ κατάλαβα τι θες να πεις. Έγινε. Αυτό. Έλα, Αποστόλη. Έλα, πιο δυνατά. Τι κάνεις, φίλε. Καλά, εσύ. Καλά, σε σχέση τώρα με την ταινία του Βούλγαρη, θέλω να αναφέρω έτσι ένα ασήμαντο, επειδή έπαιδε και ένας θείος μου στην ταινία και μας άφησε πριν δύο μήνες. Ο Κώστας ο Κλεφτόγιαννης και έχει πέσει σε πολλές ταινίες του Βούλγαρη. Είναι ο ταξιάρχος που έχεις δει στο Ψυχή Βαθιά με τον Βέγκο που πάει να πάρει το παιδί του. Ναι. Που μιλάει ο Βέγκος. Ο ταξιάρχος αυτός ήταν. Είχε πέσει και στα πέτρινα χρόνια. Μη σου πω για τους πιτσιρικάδες που παίζαν στο Ψυχή Βαθιά. Μη μου ανοίγει το στόμα. Αυτά είναι, μην τα αγγίζουμε. Τζιζ, μην τα αγγίζετε αυτά, μην τα αγγίζετε. Έλατε. Τέλος πάντων. Να είσαι καλά, ρε Αποστόλη, συνεχίστε έτσι. Ψυχή Βαθιά. Γεια σας. Γεια σας. Στην εκπομπή του κυρίου Τσένο. Ντσένο. Μάλιστα. Τσεντσένο αυτονομιστή που λέμε αυτόν. Ο Τσένος, ο Τσένος. Ο Τσένος, ναι. Μάλιστα. Τσεντσένος. Και. Κέρδισα μια δουλειά. Παραπολιτικά εκεί. Παραπολιτικά είναι. Παραπολιτικά, παρακαλώ. Λοιπόν, ονομάζομαι και κέρδισε από την εκπομπή του κυρίου Τζένο μία δωροεπιταγή 50 ευρώ. Ω, γέροντα την ευχή, συγχαρητήρια, πολλά συγχαρητήρια. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Είστε τυχερός πολύ.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Παίξτε πάρα πολύ. Και ναι, ένα τζόκερ. Και συγχαρητήρια και καλωρίζει και η καινούργια θέση που είστε. Ευχαριστούμε για τη θέση μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ από θέσεως. Ακριβώς είσαστε. Από πού θα την πάρετε την επιταγή? Εμείς είμαστε στη Συγκρού, εκεί που κάνουν το πιάτσα. Τα πιάτα, τι αριθμό? Ελαφρύστομο, ρε. Πλάκα κάνει. Πλάκα. Ναι. Έλα, κυρία. Δεν καταλαβαίνω. Ναι. Με την κυρία Τάγκα θα ήθελα να μιλήσω. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, είμαι στο πόδι της, το αριστερό. Α, εντάξει, όταν θα πάω στο δεξί θα σας ξαναπάρω. Γεια σας. Α, μπορώ να μετακινηθώ αμέσως. Κρίμα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ραδιόφωνο εκεί. Ναι, ραδιόφωνο. Α, να ρωτήσω κάτι, είχα κερδίσει μια δώρο επιταγή και είχα, επειδή εγώ δεν μπορούσα να έρθω, είπα σε ένα κούρι, που λέγομαι. Τι έγινε, πολύ χρήμα δίνουμε. Και, ήρθε. Αυτό που για να μαθώ αν ήρθε. Μισό λεπτάκι, 50 ευρώ ήταν η δωρεπιταγή. Ναι. 50 από εδώ, 40 ο Μητσοτάκης με τη βενζίνη. Χαμός. Κούτσα από εδώ, κούτσα από εκεί, να σου πω, να οι αυξήσεις στους μισθούς. Λοιπόν, μήπως να... Δεν βλέπω καθόλου αυξήσεις στους μισθούς, λάθος κάνει. Μήπως να σας δώσω τηλέφωνο από κάποια επενδυτική. Λέτε. Είστε έτοιμοι για επένδυση, θέλετε να πάρετε μετοχές για το ελληνικό, γιατί δεν βλέπω να προχωράει, δεν φτουράει εκεί. Για τον άμος θέλω, για τον άμος. Για τον άμος. Να, μεγαλοπιαστήκαμε κιόλα, βεβαίως. Για τον άμος λέω. Ναι, όχι, δεν είναι κακά. Ναι. Νάμος, πω εγώ όχι. Στο ελληνικό βέβαια έχουμε ανάγκη να σου πω την αλήθεια, γιατί δεν τζουλάνε μπουλντόζες. Αν μπορείτε κάτι να τσοντάρετε εκεί. Το ελληνικό, Ναι, τώρα είναι ο Νανογυλέκος μόνος του και παλεύει να σκάβει με το φτιάρι. Αχ, να σου πω, επειδή έχω το παιδί άρρωστο λίγο, μήπως να συντομεύουμε. Μπαγλαμά. Μπουζούκι. Εκεί στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, στο Αριστοτέλειο, βιβλιοθήκη δεν έχει. Το έπιπλο ή το κτίριο? Γιατί, έπιπλο θέλουν να φτιάξουν ή να βάλουν, να τοποθετήσουν βιβλία? Δεν το έχουν καθαρό, δεν ξέρω τι να σου πω τώρα. Λένε και στους μπάτσους εδώ θα κάνουμε βιβλιοθήκη, κοιτάει ο ένας τον άλλον, σου λέει τι χρειάζεται. Μπορώ να μου απαντήσει άμα έχουν βιβλιοθήκη με βιβλία πάνω. Δεν είμαι σίγουρος, δεν μπορώ να σου το πω με σιγουριά αυτό. Βιβλιοθήκη με βιβλία μου φαίνεται ακραίο. Αν δεν έχουν καθόλου βιβλία τα παιδιά, έχει δίκιο η κυβερνησάρα μας. Αν έχουν ήδη, άρα κάτι άλλο συμβαίνει. Μπορώ να μου πεις άμα είχαν ήδη βιβλιοθήκη με βιβλία πάνω. Δεν ξέρω αν είχε πάνω βιβλία. Βιβλιοθήκη είχαν. Αυτούς τους έχω ικανούς να είχαν βιβλιοθήκη, να είχαν βιβλία, να πήγαν οι πανεπιστημιακοί να τα αφαιρέσουν για να πούν δεν έχουμε βιβλιοθήκη, ας πλακώσουμε τους νέους να κάνουμε αλλού βιβλιοθήκη. Σωστό. Να σου πω κάτι, βγήκε ένας τρελός λέει στο Σύνταγμα και κράταγε όπλο, είναι αλήθεια? Το αποκλείς? Σήμερα το άκουσα. Μητσοτάκι έχουμε, όλα παίζουνε. Ποιος είναι ο τρελός, αυτός ή εμείς που καθόμαστε και τους ανεχόμαστε? Η ιστορία θα δείξει. Πώς περνάτε στο καπιταλισμό, όλα καλά? Άντε πάλι, καλά είμαστε, να μην σε νοιάζει. Πονάει σας? Καλά είναι. Μπράβο, άντε γεια. Έχουμε μάθει. Σ' αρέσει ο πόνος, Δεν είναι ότι μ' αρέσει, έχουμε βρει τα κατάλληλα λιπαντικά. Δεν μπορώ με λιπαντικά εγώ. Δεν με νοιάζει, δεν σε ρώτησα. Αποστολή. Ορίστε. Λοιπόν, σε πήρα βασικά μετά από πολύ εσωτερική διαπάλη και πολλά... Σου πήρα κινητό να μιλάμε όλη μέρα. Σου πήρα και του βλάχου τη σκαλιστή φλογέρα. Σου φτιάξα ραχαχλουκού μολά και ροταψί. Σου πήρα τη φανέλα του άνθιμου καψί. Α, συγγνώμη, ναι. Ναι, μην τα μπερδεύουμε. Ήθελα να το κάνω σοβαρό βασικά. Γιατί εσύ θα το κάνεις σοβαρό, άντε βρε νούμερο. Θα το κάνω όσο γίνεται, εντάξει, για να μην σου δείξω τη βιζάρα μου να καταλάβεις ποιος είμαι, αλλά τέλος πάντων. Όπα! Άμα θα δεις τη βιζάρα μου θα καταλάβεις τι είμαι. Υπάρχουν στήθια τραγανά? Εννοείται, ζουμερά και τριχωτά. Αυτά είναι. Λοιπόν, ήθελα να σου αναφέρω, μιας και είχα ακούσει σε μια εκπομπή σου ότι είχε πάρει ένας συμπατριώτης μου κάποια στιγμή ότι είχε πάει στην εξέταση για την ελληνική ηθαγένεια και τον κόψανε, ενώ μίλαγε καλά ελληνικά, μάλλον είχε διαβάσει, είχε εξεταστεί σε αυτό το ωραίο σύστημα με την Τράπεζα των Θεμάτων και είχε περάσει ο άνθρωπος και ξαφνικά τον είχαν κόψει. Λοιπόν, επειδή και εγώ είμαι από την Αλβανία, όπως κατάλαβες. Πώς το κατάλαβες? Εγώ έχω πάρει. Πού το ξέρεις είμαι εγώ? Πώς το κατάλαβες από τη φωνή μου, το ξέρω εγώ. Πες μου λίγο, φαντάρος. Φαντάρος, εννοείται. Φαντάριο. Όχι φαντάριο, μορμαστόρ. Ωρε μαστόρ, που είστε πίσω μου, ρε. Τώρα σε κατάλαβα. Τσίφσα. Τι χαρά! Όλα το σβήσα όλα εγώ. Τσίφσα, δεν θα πει τίποτα. Μωρέ, λόγια, άκουσε με λίγο, μωρέ. Να πω τι παράπονό μου και μετά. Πες τι παράπονό σου, να συνοηθούμε. Τώρα σε καταλαβαίνω. Μάγιεστα, μάλιστα. Εγώ την πατρίδα να πούμε θα την τιμήσω. Λοιπόν, και
Όπως κατάλαβες, τη μητέρα μου που έδωσε, που είναι 70 χρονών, πήγε έδωσε με τράπεζα θεμάτων και εξετάσεις 8 ώρες, που και ένας διαβασμένος μικρότερης ηλικίας, ας πούμε, δεν τα κατάφερνε. Λοιπόν, καταφέρνει να πάρει αυτή την υπηκότητα. Και πώς γίνεται, εφόσον το πήρε, με... Πώς γίνεται, μου λες δεν γίνεται. Να ξαναείμαστε μαζί, πως αποφιλείεται και εγώ το μαντιά γίνομαι. Το λέω, μωρέ, μετά βρήκα... Πες, μωρέ, να πούμε και ένα τραγουδάκι. Θα σου πω, θα σου κάνω παραγγελία για την Παρασκευή. Ιδιότροπο βέβαια τραγούδι, αλλά θα σου πω. Λοιπόν, κόβουνε συμπατριώτες μου και μεγάλης ηλικίας και μικρής, επειδή δεν έχουν εισόδημα. Δηλαδή, δεν το βάζουν σαν πρώτο, ρε παιδί μου, να πεις ότι ξέρεις τι, όσοι δεν έχουν εισόδημα δεν δικαιούνται να δώσουν εξετάσεις. Δίνεις εξετάσεις, το παίρνεις και μετά σου λένε, α, δεν μπορείς να το πάρεις γιατί δεν είχες εισόδημα τη τάδε χρονιά. Δηλαδή, ξεφτιλίκια, ρε φίλε, γι' αυτό το λέω. Μάλιστα. Να το ξέρεις, λογικά θα το ξέρεις, αλλά απλά έτσι το αναφέρω. Τέλεια. Να γουστέρνεις. Λοιπόν, και θα σου κάνω και παραγγελία εφόσον προλαβαίνω γιατί είναι παράδειγμα. Την παραγγελία δεν θέλω να μου την πεις τώρα. Πολύ καλή προφορά έχεις αποκτήσει. Με ενοχλεί. Σε ενοχλεί. Ναι. Θα την γυρίσω ρε μας τώρα. Περίμενε. Έτσι λίγο να γουστάρουμε. Λοιπόν, Ζόμπι, θα έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν τώρα. Έχεις μπλέξει άσχημα. Θα σε τεγαμίσω την πουφάνε, περίμενε, θα δεις τώρα, περίμενε. Λοιπόν, καταρχάς, εσύ εμένα δεν με δώσε τη λάκτα στο Σταυρό του Νότου που ήθελες να μου τη δώσεις και επειδή έχω παράπονο γι' αυτό. Παράπονο μου, στο πρόσωπό μου. Τη λάκτα. Παράπονο μου. Παραπώνω εγώ. Είχες παραπώνω, δεν σου δώσει ήταν να σου δώσω λάκτα. Βέβαια, σε μια. Μα σε είδα και λακτάρισα. Λάκτα, ρίσα. Κατάλαβες, δεν ξέρω αν το πιάσεις. Μα είδες το δίμετρο κορμάκι μου και ήθελες να το κάνεις δικό σου, αλλά εγώ αρνήθηκα, να το ξέρεις. Μωρή πηγολαμπίδε, εσύ τάπα είσαι, τώρα σε κατάλαβα. Είμαι ο κοντός ο Αλβανός, ο πρόστιχος. Τώρα σε θυμήθηκα, κατάλαβα. Ναι, και το φως που σου δώσα για να ανάψεις να δεις τη μούρη σου να τη φτιάξεις έτσι, να παράσεις τη παραστάση, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Έλα, τα λέμε. Έλα, καλή συνέχεια. Όλα, το σβήσα όλα εγώ. Έλα. Έλα, τι θες. Πήρα να σου πω κάτι, θυμάσαι μία νεοάντρια, όχι ακριά, που την κοροϊδεύες, που ήθελε να πάρει άλογο, που της έλεγες ότι είσαι γιατρός και το είσαι το κάτω, το άλογο. Είσαι... Ο γιατρός. Ο Αποστόλης ο Καραγιάννης. Ναι. Ναι. Έχετε κάποιο άλογο που δίνει. Έχω, ναι. Ένα άλογο. Τον Τωρί. Εσείς γιατί θέλετε άλογο. Θα το υπέβετε. Ναι. Είστε υπέας. Όχι. Ωραία. Ναι, εσείς πού βρίσκεστε? Στο κάτι με τώρα. Θέλω να πω το άλογο που το έχετε. Έχει, είναι μέσα σε στάβλο. Α, εδώ απ' έξω είναι. Τι εννοείται απ' έξω? Με αυτό έρχομαι στη δουλειά. Το δένω έξω, εκεί δίπλα από τα επίγοντα. Με κοροϊδεύουν κάποιοι, δεν καταλαβαίνω γιατί. Τώρα τι έγινε, Αποστολή? Σε ξεφύλλησε αυτή που έχει το αλογάκι της και πάει παντού τσάμπα. Τσάμπα, εντάξει, δεν είναι και έτσι. Έχει ανέβει και το άχυρο, όπως βλέπεις. Σανό. Ο Σανός, ναι. Εντάξει, Σανό τρώμε όλοι όμως. Γι' αυτό έχει ανέβει. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Και βρήκε ο έμπορος να χτυπήσει την τιμή. Έλα, αγόρινα. Έλα. Αμάν κάναμε να σε βρούμε. Αμάν. Λοιπόν, σε πήρα γιατί έχω εδώ ένα φιλαράκι που νοικιάζει. Ναι. Του έλεγα να τα πείτε, να τα κανονίσετε. Α, νοικιάζει? Ναι. Τι νοικιάζει? Πάρτε να τα πείτε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, νοικιάζετε? Ναι. Ωραία, μπορώ να νοικιάσω κι εγώ? Ορίστε. Τι νοικιάζετε? Ένα διαμέρισμα είναι στο Γαλάτσι. Ωραία. Είναι αρκετά μεγάλο γενικά. Είναι 85-83 τετραγωνικά. Δεν λέω και αρκετά μεγάλο. Πόσα μπάνια έχει? Έχει ένα μπάνιο, αλλά έχει δύο υπνοδωμάτια. Ένα μπάνιο, τι είμαστε, τέλος πάντων, και. Ένα μπάνιο μεγάλο, δύο υπνοδωμάτια, κεντρική θέρμανση με φυσικό αέριο. Τι κεντρική θέρμανση, δηλαδή το ανάβει πολυκατοικία όποτε θέλει? Το ανάβει σε συγκεκριμένες ώρες την ημέρα, ναι. Πολύ ευχάριστο αυτό. Δηλαδή, εγώ πρέπει να κρυώνω εκείνες τις ώρες. Τι να σας πω. Κατάλαβα, τι θα σέβεται αυτό. Δεν είναι τίποτα, συνήθεια είναι. Όλα θα τα μάθουμε. Και άλλο, πάρκινγκ. Πάρκινγκ, όχι, δεν έχει. Δεν έχει. Κουζίνα έχει, δεν μου είπατε. Ναι. Ξεχωριστό δωμάτιο κουζίνα, ξεχωριστό δωμάτιο σαλόνι, μεγάλο χώρο υποδοχής. Χαμένα τετραγωνικά, κατάλαβα, ναι. Τι
ξέρω, αν θέλετε να έρθετε να το δείτε. Έχει γίνει κάποια ανακαίνιση? Ναι, έχει γίνει ανακαίνιση. Έχει πότε? Γίνει ανακαίνιση. Μπορώ να μιλήσω με τον Κυριάκο, άμα θέλετε να σας στείλει τη διεύθυνση σε κάποιο email. Αν μιλάτε με τον Κυριάκο απευθείας. Αν μιλάγατε με τον Κυριάκο, θα σας έλεγε ότι ένα μπάνιο δεν είναι αρκετό. Στου Κυριάκου έχουν πάνω από 5 μπάνια σε κάθε σπίτι. Τέλος πάντων, πόσο είναι το μίσθωμα, πόσο είναι? Τα 5,50 είναι. 5,50? Ναι. Εντάξει, τώρα να είμαστε δίκαιοι, καλά είναι για την εποχή. Δηλαδή, το γαλάτσι είναι το σπίτι. Εγώ μπορώ να το χρησιμοποιήσω για επαγγελματική στέγη. Για επαγγελματική στέγη, ναι. Δεν υπάρχει πρόβλημα, μου δίνετε χαρτί, μου το επιτρέπετε? Ναι, κανένα πρόβλημα. Εντάξει, κανένα γιατί πρόβλημα. Εγώ χρειάζομαι, θα κάνω μια μικρή εγκαταστασούλα, δεν το χαλάσω. Να βάλω κάτι λάμπες, ειδικές που τα κρατάνε χλωρά και κάτι γλάστρες έξω. Έχει μπαλκόνια? Έχει μπαλκόνια, έχει δύο μπαλκόνια, ναι. Έχει, ωραία, το ένα μπαλκόνι θα το χρησιμοποιήσω. Έχετε πρόβλημα με τις γλάστρες, εγκρινιάζει πολυκατοικία? Όχι, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Α, εντάξει, γιατί εγώ θα βάλω πολλές γλάστρες στο ένα μπαλκόνι και τις λάμπες από πάνω. Και θα τα αποξηραίνω στο άλλο μπαλκόνι. Οκ. Ναι, οκ. Εντάξει, είπατε δεν έχετε πρόβλημα με την επαγγελματική στέγη. Ωραία. Ναι, με ενδιαφέρει εμένα, μου φαίνεται καλή περίπτωση. Ωραία, θέλετε να κανονίσουμε τότε κάποια στιγμή να το δείτε? Ναι, αμέ, μπορεί να μεσολαβήσει και ο Κυριάκος, αν θέλετε, να μας φέρει σε επαφή να έρθουμε να το δούμε. Και μπορώ να φέρω και τις πρώτες γλάστρες, άμα είναι, μην χάσω και τη σεζόν τώρα, ανοίγει το καλοκαίρι, καταλαβαίνετε. Να αποξηράνω όσο γίνεται νωρίτερα. Ναι. Εγώ θα το έχω και σαν e-shop, δηλαδή θα πουλάω χαρτάκια, τζιβάνες, grinder, καταλάβατε. Ναι. Δεν υπάρχει θέμα, σας το λύσαμε αυτό το επαγγελματική στέγη. Ναι, όχι, άμα είναι επαγγελματική στέγη δεν υπάρχει πρόβλημα. Ωραία, εντάξει. Όποτε θέλετε μπορείτε να έρθετε να το δείτε, απλά να το κανονίσουμε άμεσα, επειδή όπως ξέρετε υπάρχει μια αρκετά μεγάλη ζήτηση γενικά και κανονίζω κάθε μέρα ραντεβού και αυτά. Κατάλαβα, οπότε... όχι, θα το δω άμεσα. Να κάνω μια ερώτηση, ξέρετε αν έχει κανένα μαγαζί κοντά που πουλάει ήδη καπνιστού, ας πούμε? Υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά στη Βέικου, πάνω στο κεντρικό. Α, έχει στη Βέικου. Ναι. Εντάξει, στη Βέικου θα χρειαστούν διάφορα είδη καπνιστού, κοντά καλαμάκια και τηλεκάρτες για να σπάμε. Τέλος πάντων, θα τα βρω εγώ αυτά. Ναι. Ναι, δεν είναι θέμα. Ωραία. Μιλάω και με τον Κυριάκο να κανονίσουμε πως έρθουμε σήμερα αύριο. Εντάξει, τέλεια. Έγινε, να είστε χάρηκα. Κι εγώ, καλή συνέχεια. Γεια. Ακούστε ρε μάτια. Έλα ρε μανίτο. Ο καθυστερημένος είμαι. Σε είχα πάρει κάποια στιγμή για ένα βυσματάκι μου, μετά από μια συναυλία. Δεν ξέρω, κάναμε τίποτα. Δεν θυμάμαι καθόλου ότι είσαι καθυστερημένος, το καταλαβαίνω. Αλλά ποια συναυλία, ποιος, τι, πότε, πού. Είναι και πολλές. Δεν πειράζει, άλλη φορά. Να σου πω το άλλο. Πες μου το άλλο. Ακούγα την εκπομπή τη Δευτέρα και είχε τρομερό πάντρεμα. Παντελίδι. Τα φέρει, μιλάμε να βάζετε και τα πάντα εκεί πέρα και να ακούγονται και αστεία. Και ευχαριστούμε πραγματικά. Δηλαδή, μέσα από εσά έχουμε μάθει ό,τι καλύτερο υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο. Από δίκοπη ζωή και άλλα. Μάλλον δεν ήξερε και πολλά για να τα έχει μάθει από εμά, αλλά ναι, οκ. Okay. Εντάξει. Όχι, εντάξει, δεν κρίνω. Όχι, καθόλου. Ναι. Δεν γεννήθηκαμε. Εκεί που γεννήθηκαμε, τι άκα. Όχι, εντάξει, σου λέω δεν κρίνω. It's okay, that's fine. Mm-hmm. Εσένα, πλάκα, τα σε παίρνουν. Σου λέει ποτέ κανείς κανένα γαμμάτο, κανένα αστείο, κανένα χωρατό, κάτι που πει. Ρε, αυτό ήταν καλό. Ρε, αυτό ήταν σπάνια τώρα, καταλαβαίνεις τώρα, δεν είναι. Εντάξει. Άλλο να το κάνουμε επαγγελματίας. Είναι αλλιώς. Δηλαδή λένε κάτι κρυάδες και αυτά και λέω δεν είναι. Δηλαδή αφήστε για τους επαγγελματίες τώρα, σε παρακαλώ. Ναι, ισχύει. Ήρθα εγώ τώρα να. Δηλαδή δουλεύει σε σούπερ μάρκετ ταμείας. Ήρθα εγώ να σου χτυπήσω τα προϊόντα. Όχι, αφού δεν ξέρω. Είναι και μια δύσκολη δουλειά. Ο καθένας στη δουλειά του, λοιπόν, να μαζευόμαστε. Ναι, Αποστόλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ελπίζω να μην σε ενοχλώ. Με ενοχλείς λίγο. Είμαι. Να σε πάρω άλλη στιγμή. Πες τώρα, εντάξει, αφού πήρες. Είμαι ο φίλος του Τάσου του για ένα αυτοκίνητο. Σε τηλεφωνώ που μου είπε ότι πουλάς ένα αυτοκίνητο. Ναι. Και γι' αυτό σε πήρα. Εσύ έχεις δίπλωμα? Ναι, πώς δεν έχω. Επαγγελματικό? Όχι, απλό. Το αυτοκίνητο επαγγελματικό. Α, δεν μου το είπε. Ναι, επαγγελματικό, δηλαδή κανονικό. Γιοταχή είναι, αλλά εγώ το έχω για επαγγελματική χρήση. Μεταφέρω τις φούντες στα χασισόδεντρα. Μάλιστα, όχι, δεν έχω επαγγελματικό. Τις έχω από ένα σπίτι στο γαλάτσι που νοικιάζω, εκεί τα φτιάχνω. Τα μεταφέρω με αυτό, γιατί έχω κι άλλο ένα πιο κάτω, μετά την Τραλέων. Και το έχω για μεταφορές. Δηλαδή πάω και στο άλλο μαγαζί, καμιά φορά υπάρχει ζήτηση. Ναι. Εκεί προς τα Πευκάκια. Δεν χρειάζομαι, δεν το θέλω για επαγγελματική χρήση. Εντάξει, δεν έχει θέμα. Εγώ το δίνω, δηλαδή, απλά εγώ σου λέω ότι το είχα για επαγγελματική. Πρέπει λίγο να το ξεντουμανιάσεις. Μόνο αυτό είναι το θέμα του. Έχει νοτήσει μέσα η μοκέτα. Ναι, κατάλαβα. Μπαίνεις, μαστουρώνεις με το καλημέρα. Δηλαδή, πριν βάλεις μπρος. Κατάλαβα. Μέχρι να ζεσταθεί τα μάξια, έχεις ανάψυση. Τι μοντέλο είναι το αυτοκίνητο? Καινούριο. Δηλαδή? Του 9. Του 9? Ναι. Κατάλαβα.
Εντάξει, δεν είναι πολύ μακριά. Όχι, όχι, δεν είναι και καλά είναι. Καλά είναι, δεν είναι άσχημα. Ωραία, ωραία. Okay, εγώ θα του κάνω ένα βιολογικό καθαρισμό. Μπορώ να του κάνω και ένα ευχέλαιο μέσα, κάτι άμα θες, λίγο να πάρει άλλο ντουμάνι. Καπνίσει ηλεκτρονικό τσιγάρο. Α, όχι, όχι, δεν είναι εδώ. Ξεκίνα το. Κάνει ηλεκτρονικό τσιγάρο, θα ξενερώσει και το ντουμάνι, θα φύγει από μόνο του. Θα μυρίσει τσιφλόφουσκα μετά, όλα καλά, σαν να έχει βάλει δεντράκι. Δεν έχω κάνει ούτε απλό, τώρα δύσκολο να το ξεκινήσω. Ρε παιδί, μην το καταπίνει, ρούφα και φύσα μέσα. Αυτό κάνουμε κι εμεί. Φύσα ρούφα, τραβατώνε μα όλη την ώρα. Απλά αντί για πεύκο, έχουμε άλλο δεντράκι στον καθρέφτη. Και στο πίσω κάθισμα και στο πορπαγκάζ, γενικώ άλλα δεντράκια μέσα. Κατάλαβα. Εντάξει, παιδί, πώς το δίνεις? 3.700. 3.700. Ναι, ναι. Θες να μου το στείλεις λίγο καμιά φωτογραφία να το δω? Dick pic, car pic που λέμε. Ε? Φωτογραφία αυτοκινήτου που λέμε, να στον στείλω φωτό. Ναι, ναι, αν μπορείς, αν μπορείς. Θα στο περάσω. Πού? Πώς λέγεις στο Facebook να σου κάνω φίλο να το στείλεις εκεί πέρα? Jenny Bocci. Jenny Bocci. Ναι. Θα μου πεις τώρα άμα θες. Έτσι λέγομαι στο Facebook τώρα, τι να κάνουμε. Jenny Bocci. Ελπίζω να σε βρω. Θα με βρεις. Μην αγχώνεσαι. Καλώς. Χαίρετε. Ποιος? Ελιοφρένια εκεί, έτσι. Ναι. Ο Αποστόλης. Αμέ. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω για το αφιέρωμα στην αγωνίστρια συντρόφισσα Ελένη Βούλγαρη Γκολέμα. Παρακαλούμε. Με ενθουσιάσατε και με συγκινήσατε. Να είστε καλά. Αυτή η ώρα δεν ήταν ώρα ακρόασης, ήταν κάτι πολύ περισσότερο, ήταν βίωμα. Να είστε καλά και πρέπει να προσθέσω και τούτο, ότι πρέπει να σας ευχαριστήσουμε για την προσφορά σας. Να είστε καλά και γεια σας. Γεια σας. Έλα ρε, τι άκουσα ρε αυτό Βελόπουλο και παθασό. Σαν Έλληνας πατριώτης και χριστιανός ορθόδοξος, μη χέσω τώρα. Δεχόντουσαν οι Έλληνες, οι χριστιανοί, οι πατριώτες, οι Βυζαντινοί να εξισλαμιστούν για να πληρώνουν λιγότερο φορό. Κωνσταντινούπολη πάφτωχοι. Δεν μπορούσαν να ταΐσουν τους πολίτες. Δυσβάσταχτη φόροι στην περιφέρεια που ανάγκαζαν πολλούς να αυτομολούν και να γίνονται ισλαμιστές. Να εξισλαμίζονται εκεί ο θελός για να απαλλαγούν από τα χρέη και από την υποχρεωτική στράτευση. Εντάξει, πώς πάμε εμείς στη Βουλγαρία και παίζουμε καζίνο, ας πούμε, αγοράζουμε κούρα και κάνουμε συναλλαγές και καύσιμα. Ακριβώς αυτό θα έλεγα τώρα. Θυμάμαι αυτούς που κατεβαίνανε με φανό, η Μακεδονία είναι ελληνική, με αυτοκίνητα με βουλγαρικές φυλακίες. Έλα, καημένε τώρα. Τα πήραμε από εκεί γιατί είχαμε χαμηλότερη φορολογία. Από πού θα πάρω αυτοκίνητο, από εδώ? Μαλάκα είμαι. Αυτοί οι γελοί πατριδοκάπηλοι, οι οποίοι έχουν, πηγαίνουν στα Σκόπια, βάζουν βενζίνη και έχουν πάνω τον Γαλέκο και Παπαριές και Χριστιανό και τον Παστίτσιο και όλους αυτούς. Τουλάχιστον να σου πω κάτι, εγώ το λέω ότι στα αρχαία μου την γράφω την πατρίδα μου και άμα έμπαινε ο Τούρκος μέσα, χαίστηκα γιατί έτσι στο σπίτι μου το πάρει τράπεζα, ο Τούρκος μπορεί να μου το αφήσει κιόλας. Αλλά αυτοί οι μαλάκες που το παίζουν πατριώτες και δεξιές νικητές, έτσι εξισλαμίστηκαν ρε φίλε για να πληρώνουν λιγότερο φόρο. Μπράβο ρε, μπράβο, πολύ ωραίο, πολύ μαγιά, πολύ πετυχημένο. Αυτός ο Ερντογάν, εκτός από απομονωμένος, δεν είναι και πάρα πολύ μαλάκας. Ναι, εντάξει, μπορεί να είναι απομονωμένος μαλάκας. Πάνε μαζί αυτά, δεν έχει ασυμβίβαστο. Πακέτο. Λοιπόν, αυτός μας έλεγε πάντα, ζητούσε αποστρατικοποίηση των νησιών μας κτλ. Και ήρθαμε εμείς και την κάναμε από μόνοι μας την αποστρατικοποίηση. Μα πόσο μαλάκας είναι ο μαλάκας. Και να δεις που θα βγει μια μέρα και θα πει, σας πήραμε το Castle Orizo και θα βγαίνει ο οικονόμο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, γιατί είναι και πολύ, και θα λέει, σιγά, ήταν παλαιωμένο, δεν το θέλαμε. Εμείς κρατήσαμε τη Μύκονο που είναι πιο σύγχρονη και έχει πάνω και την Πατούλα να είχαμε. Πάλι κότσα τον πιάσαμε. Μια χαρά. Αποστολή, επειδή χάζευα έτσι τα γεγονότα τις τελευταίες μέρες, ρε παιδάκι, και με όλα αυτά που συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό, χάζευα που γράφαν όλοι ότι στην Ελλάδα έχει χούντα και στην Ελλάδα έχει χούντα. Και χτες χάζευα ένα ωραίο ντοκιμαντέρ που είχε η Deutsche Welle για το Λουκασέγκο και το πώς κατέληξε ο Λουκασέγκο το 2020 με 80% δημοκρατικά από τις εκλογές. Δεν έχουμε χούντα ακόμα στην Ελλάδα, αλλά αν σκεφτείς ότι κάποιοι άνθρωποι όπως ο Λουκασέγκο, ρε παιδάκι μου, αγαπούσε πάντα την εικόνα και όχι την ουσία, ξέρεις ότι ένα από τα πιο ωραία που είχε κάνει ήταν να φέρει το Σιγκάλ και να τον ταΐσει ένα καρότο στο στόμα για να δείξει ότι όλοι τον αγαπάνε. Κάτι ας πούμε όπως κάποιοι δικοί μας φέρνανε κάποιους και λέγανε ότι την κόμενος είσαι δικέ μου και πόσο πολύ σε αγαπάμε και όλα αυτά. Ο Λουκασέγκο κατέληξε με 80% ψήφους, κάτι που αποδείχθηκε ότι έχει γίνει νοθεία. Και επειδή και τώρα τελευταία βλέπουμε ότι ξέρεις, δεν μας ενδιαφέρει στις εκλογές αν όντως κάποιος έχει κερδίσει, αλλά αν μας συμφέρει, δεν σημαίνει ότι επειδή είμαστε δημοκρατία ακόμα, δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να ολυθούμε
αποκλειστήσουμε και προς ένα πιο μη δημοκρατικό πολίτευμα σε μια χώρα. Απλά εντάξει, δεν είμαστε ακόμα εκεί. Ο τύπος είναι πολύ μπροστά. Αλλά από πού τηλεφωνείς? Από πού τηλεφωνείς? Από Καλαμάτα. Γάμισε το τώρα. Δηλαδή, μην τα βλέπεις τα ντοκιμάντερ. Σε χαλάνε, δεν βλέπεις. Ξέρεις τι. Πόσα προϊόντα έχει Καλαμάτα. Στην πόλη μου έχω δει άνθρωπο όπου έχει ακόμα τις φωτογραφίες του βασιλιά και της βασίλισσας. Σε πόλη, παιδί μου, πήγαινε σε όλο τον νομό να δεις. Αν θες να κάνεις άλμπουμ φωτογραφικό του βασιλιά και της βασίλισσας, θα πας στην Νότια Πελοπόννησο. Είναι όμορφα όμως. Είναι όμορφα. Το ξέρω. Επειδή για αυτά τα προϊόντα που σου είπα, γι' αυτό το βλέπετε όμορφα. Έλα βρε μαλάκα. Αποστόλης. Ναι. Καλά. Τώρα δεν φτάνει που μας θα κάνει μουνή, μας βάζει και σε αναμονή. Λίγη υπομονή. Δεν θέλω να σε τρομάξω, αλλά τόσα χρόνια που σε ακούω, το ίδιο έργο σε επανάληψη μου λες. Να σου ζητήσω το πέθηκα, το βαρδί, το λούφα και παραλλαγή που έλεγε ο Θήμιος. Το βασιλιά θα ρίξουμε. Δεν με χιάζετε όλοι σας, λέω εγώ. Το πουλί. Και γαμίσω εκεί με τον Σιριζέο και με τον Αλβανό, η δασκαλίτσα σε έχει χεσμένο. Και αν σ' είχα πηδήξει μικρό, θα λαμέλεγε δύο. Και προτού μάθω το ιεροαποστολικό, είχα μάθει για θεμητό ή αθέμητο ανταγωνισμό. Άρα με λίγα λόγια, πριν το ιεροαποστολικό έμαθες το πισωκολλητό. Οκ, δεκτό. Να κοίτα το πουλάκι, αχ τι γλυκό πουλάκι, το πουλάκι. Πήρε φωτιά, 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 το πουλάκι. Πήρε... Εσύ, μια απορία έχω. Μήπως αυτό το πουλί ήταν τουρκικό ντρόουν? Α, λες. Για βάλτε στο διάλογο να δεις. Δάκτυλος. Καλά, στο διάλογο μπορεί να βάλεις ό,τι μαλακιά θες. Τι θα βγει, είναι άλλο θέμα. Εγώ αυτό πιστεύω ότι ήταν ασήμαρτη απειλή καινούριου τύπου. Για ρώτησε μέσα το Θήμιο, μήπως ξέρει κάτι. Ναι, θα δω, δεν ξέρω, γιατί ο Θήμιος τα ξέρει. Τα τουρκικά ντρόουν τα έχει χαρτογραφήσει όλα. Ναι, αλλά αυτό είναι καινούριο. Ναι, το ξέρω, δεν λέω αγαπητέ, εννοείται. Δεν το έχουν ξαναδεί πουθενά αυτό. Σωστό. Μια ερώτηση. Δεν είμαστε πρωτοπόροι στη βιομηχανική επανάσταση? Είμαστε. Παλιό αυτό. Παλιό, ναι. Τώρα με το πουλί. Θα ζήσω ελεύθερο πουλί. Κι όχι κορόιδο στο κλουβί. Δεν θα έπρεπε να είχαμε ένα ντρόουν να περιπολεί? Να περιπολεί, όχι να περιπολεί. Να περιπολεί. Καλό. Να περιπούλει, μπράβο, διόρθωσέ με. Να περιπούλει και να βρίσκει, ας πούμε, αλεπούδες, φλεγόμενες, ουρές και πουλιά και να τα πιάνει και να τα ρίχνει, να τα σβήνει. Άκου, λέει. Και κάτι άλλο. Τι παράγουμε? Μαλάκες, και έχουμε. Όχι μόνο μαλάκες. Παράγω και ντρόους με δεξιές ιδέες. Σου ετοιμάζω καλή αφιέρωση για την Παρασκευή, αλλά δεν την έχω φτιάξει ακόμα. Αυτό με το πουλί, δηλαδή, αυτό δεν υπάρχει. Τρέχει το πουλί. Τρέχει το πουλί. Τρέχει το πουλί στα κλόνια. Τρέχει το πουλί. Τρέχει το πουλί στα δέντρα. Ήσουν της καρδιάς μου αφέντρα. Λένε σήμερα για το πουλί και το πουλί που έβαλε φωτιά. Ο Κλάρας όμως τι καβαλούσε? Πουλί. Άλογο μήπως? Άλογο. Είναι άλογο, 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 άλογο. Είναι άλογο, 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 άλογο. Είμαι άλογο, 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 είμαι άλογο, είμαι άλογο, είμαι άλογο, είμαι άλογο. Είμαι άλογο. Μαλάκα κάψιμο. Καιρό είχα να ακούσω τέτοιο κατεστραμμένο. Είμαι δεξιός πάρα πολύ, να το ξέρεις. Παραδεξιός που λέμε. Παραδέξιος. Αυτό που λέμε. Παραδέξιος. Δυο σκυλιά του κόμματος. Παραδέξιος. Δυο σκυλιά του κόμματος. Κι ό,τι ανέχτηκα λίγο με έχανε. Για το κόμμα το ζηζεστή. Άκου να δεις τώρα. Τόσα χρόνια σας είχαμε τη βενζίνη τζάμπα. Πού στον καπιταλισμό. Και βγαίνετε τώρα και γκρινιάζετε που οι τιμές ακόμα είναι χαμηλές. Και θα κλείσει η βενζίνη σε φυσιολογικά επίπεδα για το καπιταλισμό. Πάνω από τα 3 ευρώ. Γιατί φωνάζετε? Δεν εκτιμάμε. Δε. Είμαστε ζώα. Ζώα. Αχάριστοι δεν είστε τόσα χρόνια. Είμαστε. Τα χρόνια τζάμπα δεν σας τα είχαμε. Ισχύει. Ο θείος καπιταλιστής Πούτιν έκανε την καλή δουλειά για να μπορούμε να τρώμε λίγο ψωμάκι εμείς. Και τι τρώμε? Τα αρχίδια μας τώρα, ας το διάλο πια. Γιατί φωνάζετε τώρα, μπορείς να μου πεις? Γιατί είμαστε μίζεροι μαλάκες. Να είμαστε στην ίδια κοινωνική τάξη εγώ και εσύ. Γαμώ την κοινωνική μου τάξη. Εγώ είμαι πλούσιος δεξιός. Εσύ είσαι φτωχός κομμουνιστής. Τι δουλειά έχεις εσύ μαζί μου? Μπλέξαμε τώρα οι πελούσιες με τις φτωχάλες. Ντρέπομαι.
Αποστολάκο. Έλα. Είναι δυνατό, ρε φίλε, ταΐζει στον κόσμο, μου φαίνεται εσύ φταίει για την κατάσταση τη νοημοσύνη των ατόμων. Είναι δυνατό να σου λένε να έρχονται τώρα να κάνουν τηλεφώνημα σε σένα, τι είπε ο, πώς το λένε, ο Πρέκας. Σε λίγο θα πάμε να ανάψουμε κεριά στην Αγιά Σοφιά. Και τον άλλον που ζητάει να πούμε, μου είπε η γυναίκα μου η Δανέζα, για τέτοιου μαλάκε έχει που σε αναστεύει. Έχω κάποιου μαλάκε του έχω, δεν από ψέματα. Εσύ είσαι. Εγώ είμαι, ναι, εγώ με του μαλάκε. Εγώ με του μαλάκε μάλωσα. Εγώ με του μαλάκε μάλωσα. Μάλωσα. Δεν ακούγεται η φωνή, κάπως άλλαξε. Ναι, έχω καταπιεί πολλούς μαλάκες, γι' αυτό και μπούκωσα. Μπούκωμα, μπούκωμα. Να σου πω κάτι, ρε Αποστόλη. Πώς είναι δυνατόν να βρίσκονται κέντρα βιολογικού πολέμου στην Ουκρανία και κανένας να μην ξέρει τι γίνεται, μέχρι και ο Ομπάμα είχε βάλει το χεράκι του. Και σήμερα σηκώθηκαν όλος ο κόσμος να τα βάλουν με τη Ρωσία. Τι νοημοσύνη έχουν αυτά τα άτομα. Αυτός ο ηλίθιος που το παίζει πρόεδρος της Ουκρανίας ξεκίνησε με 0 φράγκο στην τσέπη και σήμερα έχει 600 εκατομμύρια στο λογαριασμό του. Συμβαίνει φιλαράκου εδώ πέρα. Περίεργα πράγματα. Σκοπιμότητες, αδερφέ. Πολιτικές σκοπιμότητες, άστο. Σκοπιμότητες, πολιτικές, άλλα κόλπα. Λοιπόν, δεν είναι πολιτικές σκοπιμότητες, αλλά μας έχετε κάνει εσείς με τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις να είμαστε ηλίθιοι, να μην μπορούμε να σκεφτούμε. Να βγαίνουμε να λέμε, μου είπε η γυναίκα μου η Δανέζα. Καλά, τόσο μαλάκες είναι, ρε. Παραπολιτικά εκεί. Ναι, ναι. Συγχαρητήρια για το σταθμό σας. Ο σταθμός σας έχει γίνει και δικός μας γιατί τον ακούμε και σας ευχαριστούμε πολύ που μας φωτίζετε και μας λέτε την αλήθεια. Κοίτα να δεις. Και σε εσάς. Μπράβο και σε εμάς που σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα, παραπολιτικά. Ναι, ναι. Για εσάς, Μάνθος Χαλτεριντζής λέγομαι. Τηλεφωνώ από τη Υπουργική Επιτροπή για την Υγιεινή Διαβίωση και την Κλιματική Αλλαγή. Γεια σου, Μάνθο. Μανδούλη μου, μανδούλη μου. Έλα, φιώνα μου, μοναδική μου αγάπη. Πες μου, Μάνθο. Είστε καλά, με ποιον μιλάω? Στέλιος Πριτσαπίδουλας. Μάλιστα, γεια σου, κύριε Πριτσαπίδουλα. Τηλεφωνώ γιατί παίρνω όλους τους σταθμούς. Ναι. Είμαι υπεύθυνος τύπου της Επιτροπής. Είναι μια σύμπραξη του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Το φαντάζομαι. Με τέτοιες συμπράξεις προκύπτουν ωραία πράγματα. Ναι, εμείς για να καταλάβετε τώρα αυτά τα οικονομικά μέτρα, εμείς προωθούμε όπως καταλάβατε την υγιεινή διαβίωση για την αντίσταση στην κλιματική αλλαγή. Το κατάλαβα. Κατάλαβα ότι είστε συμπρακτικός για αρχή. Ναι, μάλιστα. Τα μέτρα λοιπόν που βλέπετε που παίρνουμε τώρα με τα όρια στο air condition και στο καλοριφέρ και όλα είναι σε αυτό το πλαίσιο. Δεν καταλάβω. Είναι σε άλλο πλαίσιο, είναι σε αυτό τη γειτονιά μα. Είναι με αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Και το ίδιο συμβαίνει και με τι αυξήσει στα κρέατα, στα τυριά και σε αυτά. Προωθούμε μια υγιεινή διαβίωση, έτσι, μια vegan διατροφή. Μπράβο, δεν μπράβο και ευχαριστώ. Ευχαριστώ καταρχά για την έμπνευση. Εξαιρετικό όλο. Μπράβο. Χωρί λόγο. Σου άρεσε, καλό ήταν. Έλα μωρέ κρυάδε, ζεστά διάλο πια. Άσε του επαγγελματίε να κάνουν. Έχω μπλούζε κουνούμαλα, έχουμε κράνη παλούκια και είμαστε έτοιμοι να σε υποδεχτούμε Θεσσαλονίκη. Τέλεια. 23 Ιουνίου, Πλάζα Ρετσού. Σε περιμένουμε με τα παλούκια ψηλά και με τα συνθήματά μα για την προηγούμενη φορά. Ποια προηγούμενη φορά, βρε Καραγκιόζη, πριν δύο χρόνια που είχα έρθει, κοιμόσουν όρθιο με τη σημαία στα χέρια. Σε εκείνη τη στιγμή η κοπέλα μου ήθελε να πάει στην τουαλέτα και ψάχναμε την τουαλέτα και σε άρχισε να τραγουδά και ξαφνικά γυρνάω τώρα ήμουν στο τραπέζι με κάτι έντου και μου λένε για σένα λέει ρε. Σε φταίω εγώ ρε μαλάκα, οι άλλοι θέλουν να πάει να κατουρίσει. Τι φταίω εγώ. Το ίδιο λέω, ότι κοιμάσαι όρθιος. Αποστολάκο, μ' ακούς. Έλα. Δεν αντέχω ρε με αυτούς που ακούω εδώ πέρα που σε παίρνουν τηλέφωνο. Τρελαίνομαι να πούμε. Πολύ με αγχώνει αυτό. Πολύ με στεναχωρεί. Τι θες να κάνω, πες μου. Όλες από τη Νέα Ιωνία και λέει το χειμένο να μου το πάρει τράπεζα για το σπίτι. Ας μπουν οι Τούρκοι μέσα να πάρω την Ελλάδα. Άσε μας αγάπη μου γλυκιά να πει ο κόσμος ό,τι θέλει. Άισε την αποδοχάμε όλη την ώρα. Σε βάλαμε τσολιά στα αρχίδια μας να μας κάνεις έλεγχο. Έλεγχο θα κάνω. Ό,τι θέλουμε να κάνουμε. Άσε μας. Με τη μαλακία όλοι. Άισε κτήρ. Τώρα είδες ότι είναι μαλάκες. Δεν το ξέρεις. Τώρα παίρνει άλλη. Βγήκε η άλλη απάνω σε αυτόν τηλέφωνο. Ένα μαλάκα που μπλέξαμε. Ρε κόψους αυτούς που είναι μαλακίες. Σαν να μου λες να σου κόψω. Οκ, εσύ του ζήτησες. Να σου πω να κάνεις μια, μάλλον να κάνω μια καταγγελία. Τα χωριά της Τρυπόλος μέχρι το Άστρος είναι κομμένο το ρεύμα από χτες στις 6 ώρα το απόγευμα. Δηλαδή κοντεύει 24 ώρο. Μήπως δεν το πληρώσω το όλοι μαζί συντεταγμένα. Έτσι, σωστό. Να το πούμε να τα ακούσει και κάποια πρόβατα εκεί που ακόμα πιστεύουν σε αυτούς εδώ. Αν μπορεί και η ΔΕΗ εκεί κοντά είναι η Μεγαλόπολη να κάνει κάτι για τους ανθρώπους. Γιατί η ΔΕΗ νοιάζεται και για τους ανθρώπους όπως ξέρουμε. Ναι, και να προσέχουμε τα πουλιά. Γενικώς. Μην μείνει κανένα πάνω σε καμιά καρέκλα και μας μπει στον κόλλο. Τσιου, τσιου, τσιου. Δεν μου λες εσύ ήσουν προχθές όπως εκάτσες εκεί στην Εγώρια Έδεια εναντίον του Κεδίκουγλου και του Μπένου. Όχι, δα, δεν είμαι τέτοιος. Εγώ νόμιζα ότι ήσουν εκεί και εσύ τα δημιούργησες όλα. Μα αν είναι δυνατόν. Εγώ είμαι σεβαστικό παιδί. Κοίταξε, λέω,
σίγουρα αυτός έχει πάει εκεί για να κάνει επίθεση στους κυβερνώντες, γιατί φταίνει για άλλη μια φορά αυτοί που έχουν καεί εκεί στη Βόρεια Ιρυθρόλευρα παραγωγή, η μελισσοπαραγωγή. Αυτοί φταίνουν. Φταίει η κυβέρνηση που πήραν φωτιά. Γιατί δεν έχουν ατομική ευθύνη όλοι αυτοί? Έχουνε. Ακριβώς. Έπρεπε να, εσύ έπρεπε αυτό να κάνεις. Να τους πεις ότι εσείς έχετε την ατομική ευθύνη. Δεν έχουν οι κυβερνώντες και τους γιοχάρετε κοντά και Δίκοπλου. Βρε, ντροπή σα. Αυτό είναι ντροπή. Βέβαια και πάλι δεν ξέρεις αν το κατάλαβε. Άμα ήταν ζάντα, μπορεί να μην το πήρε χαμπάρι. Ο Νέστορας. Ο Νέστορας. Και ο άλλος ο Παλακρός, εκείνος ο υπουργός τι είναι που ήταν στο ποτάμι και τώρα έγινε Νέα Δημοκρατία με το ποδήλατο που τρέχει. Ο Αμοιράς, ναι, αυτός πολύ σοβαρός κύριος. Άλλα έλεγε ο αυτός, άλλα τον έλεγε ο Δήμαρχος της Βόρειας Έδειας. Στεναχωρέθηκα πάρα πολύ που δεν ήσασταν χθες στον αέρα. Εγώ σήμερα έχω γενέθλια, κλείνω τα 63. Να. Χθες ήμουν στο νοσοκομείο, βγήκα το μεσημέρι και είχα στεναχωρηθεί πάρα πολύ που δεν είχατε ελληνοφρένεια για να με απαλύνετε λίγο τον πόνο. Θέλω να με πεις χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια μας πολλά. Σε ευχαριστώ. Και αύριο γιορτάζει η κόρη μου. Πάω το κονού μου. Τόσο απλό ήτανε. Χρόνια πολλά και στην κόρη. Καλημέρα σε όλους και χρόνια πολλά. Σε ευχαριστώ. Δεν μου λες, ρωτάνε εδώ οι φίλοι. Το ακόντι μας αφήσετε. Όχι. Γιατί ρε γνωμό το. Ξέρω εγώ, ήρθα πέρσι. Και περσιά να έρχονται όλοι. Κάθε χρονιά καβάλα. Μπέλα δράμα. Ναι, φέτος θα ζήσουμε το δράμα. 23 του μηνό θα είστε Θεσσαλονίκη. 23 Ιουνίου Θεσσαλονίκη. Στην Πλάζα Ρετσούς. Κάτω στην Πλάζα, έχει τη θάλασσα. Αν δεν φύγει, γι' αυτό πήρα να ζήσω, μπορεί να πούμε εμεί Θεσσαλονίκη να σε δούμε εκεί. Τι μας κάνει, μας γυρνάς από εδώ και από εκεί καμώτο. Έτσι, σας τρέχω. Το πρωί σήμερα μου δίνει μια πελάτα 20 ευρώ. Εγώ παπ το κλέβω και την λέω πέρασε ένα πουλί και το πήρε. Το πουλάκι τσιου. Τι κάνει ρε εσύ Αποστόλη? Με πλακώνει με την τσάντα μου, σπάσει το κεφάλι να πω. Γιατί δεν τα λες. Τσαντιά, έφαγε τσαντιά. Τσαντιές, τι τσαντιά ρε. Τσαντιές, είχε και ένα μεγάλο αγράφα μπροστά μου, μου σπάσει το κεφάλι. Γιατί δεν τα λες. Να σου πω, είδες τι έγινε με τον Τράγκα. Όλοι οι μεγάλοι δημοσιογράφοι έχουν μαύρα λεφτά. Εγώ υπογράφω. Ξέρω έναν στην Εκάλη, έχει 800 τετραγωνικά σπίτι. Αυτό ήταν μήνυμα του Μητσοτάκη στους μεγάλους δημοσιογράφους, ότι όποιος δεν λέει καλά πράγματα για μένα, ντολμαδάκια και τι καλός και τι γκόμενος που είμαι, θα σας βγάλω στη σέντρα. Αυτά, αγόρι μου, είναι διδάγματα μεγάλα. Τα ρίβασε εδώ, γεια. Μιλούσε με μια κοπέλα, τώρα παίρνει 550 ευρώ. Χαίρεται τώρα που θα πάει σε μια δουλειά των 650. Θέλει να κάνουν και παιδί με το αγόρι της, έτσι, κάποια στιγμή. Με αυτά τα λεφτά δεν βγαίνει. Και μου λέει τι να κάνω. Αυτό ήθελα να σου πω. Τι να κάνεις. Τι να κάνεις, να πληρώσει τη ΔΕΗ. Να, ορίστε, υπάρχουν δουλειές. Δεν υπάρχει τι να κάνω. Καλό είναι. Είναι ή παιδί ή ΔΕΗ. Διάλεξε. Καλό είναι να το ψάχνουμε, να θέλουμε να το καλύτερο για μας. Φυσικά και μόνοι μας ατομικά και θα καταφέρουμε από τα 550 να πάμε στα 650. Αλλά για κάποια πράγματα χρειάζεται συλλογικό αγώνα. Τι να κάνουμε, χρειάζεται το σωματείο. Και έχουν δείξει τα σωματεία πως μπορούν να έχουν αποτέλεσμα. Και οι οικοδόμοι έχουν συλλογική σύμβαση. Πλέον και η Food κατάφερε ό,τι κατάφερε με το σωματείο της. Και πόσα παραδείγματα υπάρχουν, Λάρκο, Κόσκο, αμέτρητα παραδείγματα. Δεν υπάρχει τι να κάνω. Ο καθένας για τον εαυτό μας ατομικά κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει και ο συλλογικός αγώνας. Αποστολή. Έλα. Καλημέρα. Να σου πω, δεν γίνεται να μας απαλλάξουν καλύτερα με την παρουσία τους. Έχουμε τόσους σοβαρούς ανθρώπους στην Ελλάδα. Πού τους είδες καλέ εσύ, πού τους βρήκες αυτούς τους σοβαρούς, πού κάνουν φωλιά? Συγγνώμη, δεν έχουμε ποιητές, δεν έχουμε συγγραφείς, δεν έχουμε ηθοποιούς. Εντάξει, έχουμε και τον Μπογδάν, ωραία. Είπες, ποιητές, ωραία. Γεια σας. Έχω πέος και μουση. Ναι, από τον Μπογδάν δεν το σκέφτηκα, με συγχωρείς. Αλλά δεν είναι ανάγκη να τρώμε συνέχεια στη μάπα τον Άφνη, τον Βορύδη, τον Κούλη, με την παρουσία του στη Ψέριμο. Ενώ στην ακριτική Ψέριμο μίλησα με την παρουσία μου και μόνο. Το πρόβλημα των ανθρώπων εκεί πέρα ήταν η παρουσία του Κούλη, ας πούμε. Θα έρθω εδώ σε μια λαϊκή, κατά τις 2 η ώρα που κλείνει. Να δεις πώς θα περάσει. Να πάρει φθηνά, ή κανένα τον έχω. Έχει κάτι ντομάτες εδώ, τι να σου πω. Και φθηνά και καλά λέμε. Λάθη στην πολιτική έχετε κάνει που τα έχετε μετανιώσει? Θέλω να, δεν έχω κάνει πολλά στην πολιτική. Προφανώς. Κύριε Άδωνη Γεωργιάδη, έχετε κάνει πολλά λάθη στην πολιτική? Φυσικά έχω κάνει πολλά λάθη. Η επόμενη ερώτηση που θα του έκανα εγώ ήταν η εξής. Έχετε πληρώσει κανένα από αυτά τα λάθη που σε κάνει η σας? Αυτό είναι αλήθεια. Τα διευκρίνεις τα ποσά νομίζω και πάλι. Αυτό είναι που θα πληρώνει από εδώ και πέρα μόνιμα. Και όχι τα ποσά σαν ποσά, τη ζημιά που θα του κάνει. Τα έχει πληρώσει ή δεν τα έχει πληρώσει, για να καταλάβω, γιατί είναι Νέα Δημοκρατία. Να τα πληρώσει, να βγάλει την τσέπη, όχι. Όχι, γιατί είναι Νέα Δημοκρατία. Νομίζω, κοστάει 380 εκατομμύρια. Η τόκη είναι, μην μπερδεύεσαι. Τα χρεολύσια δεν χρωστάνε, τα έχουν ρυθμίσει, όλα καλά. Άμα βγάλει τους τόκους, δηλαδή δεν χρωστάνε τίποτα. Τίποτα.
είναι όπως αυτό που βάζει. Θα βγάλω και τους στόκους την πρώτη ευκαιρία, τέλος. Είναι σαν να πας στο βενζινάδικο, βάζεις βενζίνη με 2,5 ευρώ και βγάζεις τους στόκους, οπότε έχεις βάλει με 1,5, με 1, πώς έχεις βάλει. Κάπως έτσι είναι. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Και αλλά το κάνουμε για να σώσουμε τις συντάξεις, να τα εκτιμούμε κι αυτά. Άμα πούμε θα αφαιρέσουμε το φόρο από τα κάθμα, θα πληρώσουμε συντάξεις. Σας αρέσει? Αυτό που άλλος κάνει κουμάντο με τις κρατήσεις του κόσμου, που θα πάρουν τις συντάξεις και κάνει κουμάντο και κάνει το μάγκα ότι άμα κόψουμε το φόρο θα χάσετε τις συντάξεις. Ναι. Το λες και χαρακτηριστικό της ξεσηποσιάς. Δηλαδή στο λεξικό μπορεί να πάει δίπλα η φωτογραφία. Είναι ο ορισμός. Συνώνυμο. Συνώνυμο. Εδώ ρε φίλε, κοίταξε να δεις. Σκλάβος, δεν σε υποχρεώνει να γίνεις κανένας. Άμα θες γίνεσαι σκλάβος. Υπάρχει ανοχή και τα κάνουν αυτά. Εάν σταματήσει η ανοχή, δεν θα κάνουν τίποτα από αυτά και θα πάνε και μέσα. Γεια σου ρε Αποστόλη, τι κάνεις? Απλά πήρα να πω ένα γεια και να πω ότι συγχαίρω με αυτούς που αλληλοκατηγορούνται και ρίχνουμε την αισθητική του προγράμματος. Γεια σου φίλε. Έλα. Έλα. Είμαι πάνω στο Ημιτό. Τον τρελό, στο μπακλαβά. Το πόσο τρελός είναι ο Ημιτός και ότι είναι σαν μπακλαβάς. Αχ, ο μπακλαβάς. Σιγά Καρδάση, θέλει πιο μαλακά. Θέλει λίγο πιο μακριά. Τι να κάνω, πώς να αλλάξω τις χορδές να πούμε. Τρία βήματα πιο πέρα από τον μικρόφωνο. Εντάξει, πάμε. Έλα Καρδάση. Λέμε. Διονύση η μηγορκόνα σου διώκτον. Αχω μπαγλά μας. Κοίτα Καρδάση, κοίταξε. Τι. Καλύτερα έξω το στούντιο. Αχω μπακλαβάς. Εκεί είσαι. Καρδάση. Παραπολιτικά, ε. Ναι, ναι. Σας πήρα πριν λίγο εγώ για να αφιερώσω τον εαυτό μου το τραγούδι της Ελπίδας. Να σας πω, μπορείτε να μου πείτε μήπως σας παρακαλώ πότε θα μου βάλετε το τραγούδι για να έχω ανοιχτό το ράδιο? Βεβαίως, την Παρασκευή που έρχεται. Την Παρασκευή που έρχεται να ακούσω την εκπομπή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τις άλλες μέρες δεν την ακούσετε? Κοιτάξτε, για να είμαι ειλικρινής, τυχαίνει αν έχω κάποια άλλη δουλειά και είμαι έξω, δεν θα μπορέσω. Ω, να μου χαθείς χαμούρι. Σε ευχαριστώ, φίλε. Θα το βάλω άλλη Παρασκευή για να σε ψήσω. Α, έτσι θα κάνεις τώρα. Τέτοια θα κάνω. Δεν μπορώ να περιμένω πολύ, θα πάρω άλλο σταθμό. Να πάρεις άλλο σταθμό, να μας. Να είσαι καλά. Κωστής Παλαμάς. Κωστής Παλαμάς. Να σου πω, πότε πάτε διακοπές με το Θύμιο? Όποτε γουστάρουμε, θα σου δώσω λογαριασμό και πού θα πάμε μήπως? Όχι, ανησυχώ που να βάλεις το πουλί σου, να το προσέχεις, να μην το πηγαίνεις εκεί στα ηλεκτροφορά σχήματα. Να το έχεις κάτω την ξαπλώστρα. Δεν το βάζω, το πουλί να μπει στην άμμο. Α, μπράβο, εκεί στην άμμο μην το αφήνεις να πηγαίνει πέρα εδώ. Όχι, στην άμμο, τηλεσκοπικά ψάχνει για αυγά από χελώνες καρέτα, για να μην χαθεί το είδος. Μπράβο. Έλα να σου πω, δεν μου λες, μετά τους φταίει ο Παλαιοκώστας, έτσι, όταν κλέβουν όλο το κράτος έχουμε προσφέρει, έχουμε ιστορία, με την Οβάρτη, όλα τα παιδιά είναι έξω. Τι ωραία δικαιοσύνη είναι αυτή. Γι' αυτό έφυγα από αυτό το κράτος. Και ο Παλαιοκώστας έφυγε και με ελικόπτερο. Αυτοί ούτε αυτό που οφείλουν να κάνουν δεν κάνουν. Να σου πω κάτι, ξέρεις τι λένε στη Σάμμο στο χωριό μου? Δεν ξέρω, δυστυχώς. Έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα. Έτυχε στη Σάμμο να μην μάθω τι λένε στο χωριό σου. Have to be to Σάμμο, που λέτε εσύ. Λοιπόν, ελά σου. I have been to Σάμμο. Ναι, με λίγο. No, you have not been to Σάμμο. Έλα να σου πω, ξέρεις τι λένε στη Σάμμο? Τέτοια βόηδια τρώει ο λύκος. Δηλαδή, όσο μουλάρια είναι και πάνε και τους ψηφίζουν, τόσο θα τους κλέβουν και θα τους γαμίσουν και θα είναι μια ζωή. Να, κοίτα η Σάμμο, ο Αυτιάς ποτέ δεν μας το είπε αυτό, δεν μας έμαθε. Άλλο ρετάλι, άλλος γλύφτης μαλάκας, τέλος πάντων. Λοιπόν, έλα να... Επειδή λέμε για σαμιώτικα προϊόντα. Αυτό και το Βιντού. Ναι, το Βιντού, σωστό. Αυτό έλα, έχετε βγάλει, τον Αυτιά και το Βιντού. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει η εξέλιξη αυτή. Αποστόλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σε σκεφτόμουν όλη μέρα. Ο Άκης από Νέα Ιωνία, χτυπημένος από το χτυκιό. Έχεις κορονοϊό? Ναι, ναι, είμαι στο τέλος τώρα, ευτυχώς. Είσαι στο τέλος, χάρηκα φίλε, χάρηκα για την γνωριμία. Να σε καλά. Ελπίζω να μην υπέφερες. Να πω κάτι. Αντίο από το μάτιο του το κόσμο. Ψύχρεμα το έχεις λάβει το τέλος πάντως. Εντάξει. Δεν είναι το τέλος μου, είναι το τέλος της ίωσης που έχω. Α, θα ζήσεις. Αλίμον από αυτούς. Να πληρώνουμε σαν μαλάκες. Ναι. Μην γλιτώσουμε κανένα μισθό, καμία σύνταξη. Άσε με δεν να πω κάτι. Τι να πεις, αγόρι μου, τις εισφορές δεν τις θέλουμε από όλους να τις παίρνουν πίσω. Θέλουμε να τις εισπράττουμε από όλους και να γλιτώσουμε κάποιους στην πορεία. Θέλω να πω μια άποψη για τον αριθμό. Άντε, πες. Ας πούμε, λέμε 30.000 νεκροί. Δεν είναι 30.000 νεκροί, δεν είναι 30.000 αριθμοί. Είναι 30.000 οικογένειες και 30.000 προσωπικότητες. Αλλά επειδή η λύθη είναι το μεγαλύτερό μας μικρόβιο στο DNA των Ελλήνων, ξεχνάμε πολύ εύκολα. Ξεχάσαμε τις
πυρκαγιές, ξεχάσαμε όλα αυτά, τα ξεχνάμε εύκολα. Ακούω τον Άδωνη να λέει ότι δεν θα πληρωθούν, ας πούμε, οι συνταξιούχοι. Άμα πούμε θα αφαιρέσουμε το φόρο από τα κάσματα, θα πληρώσουμε συντάξεις. Σας αρέσει? Τι θέλετε, να κόψουμε την τάξη των ανθρώπων για να πάμε λεωφορεία? Πάντα αυτή η αντιδιαστολή. Κάτι δεν θα γίνει για κάτι που δεν θα πάρεις. Ωραία, Αποστολή. Και θα ζήσω. Έλα, γεια. Να ζήσεις. Χάνονται στικάκια, ξεχνιούνται λίστες, σβήνονται ονόματα. Δεν σβήνονται ονόματα, δεν μεταφραζόταν. Μετέφρασε με ο Ισηλοβέρδος. Α, είναι σαν το σκο ελληνικίκου που το βγάζανε από τη Translate Google. Ορίστε, μεταφράζεται το σκο ελληνικίκου. Έτσι είναι και το Λοβέρδος. Χαμός. Δεν είναι λαμόγια, χαμένη σε μετάφραση είναι. Χαμένη σε μετάφραση. Ας το πιάνω πια τους έχετε φάει. Έλα, Αποστολή. Έλα. Τι ιστορικό δικαίωμα έχει αποκτήσει τις τελευταίες μέρες εσύ, ρε? Ό,τι ιστορικό δικαίωμα και να έχω, 8.500 δεν μου βγαίνουν. Κοίταξε, ένα ιστορικό. Δηλαδή, το παλεύω να εκμεταλλευτώ τα ιστορικά μου δικαιώματα, δεν, κάτι δεν πάει καλά. Πρωθυπουργός ενεργοποιεί πολλά χρόνια, τα τελευταία 10 χρόνια. Ιστορικά δικαιώματα είναι όρος αυτός της κινήσης αγροτικής πολιτικής, ό,τι αφορά την προϋπόθεση για την καταβολή αγροτικών ενισχύσεων. Κανονικά, ένα ιστορικό δικαίωμα έχουμε όλοι μαζί εδώ πέρα. Ένα ιστορικό δικαίωμα να του χαμίσουμε όλου μαζί εκεί πέρα. Αυτή είναι ιστορική υποχρέωση. Σωστό. Σωστό. Αλλά εντάξει, ας το πάρουμε και ως δικαίωμα, δεν με πειράζει. Είναι και δικαίωμά μας. Αλλά μπας και πιεστούμε λίγο, να το ξέρουμε, υποχρέωση βασικά είναι. Υποχρέωση είναι. Τέλος πάντων. Τώρα, ολιστικά μιλώντας πάντα, γιατί με ξέρεις μόνο έτσι. Τι, πώς. Ολιστικά μιλώντας. Ολιστικά. Ολιστικά μιλώντας, παιδί μου. Το άκουσα, πες τη μαλακία σου. Θα την πω τη μαλακία. Μόνο οι άλλοι θα του λένε. Εγώ τι είμαι, δηλαδή, στα πηγάδια κατούρισα. Λοιπόν, με τέτοιο κορμί, με τέτοια αρρώγα και με τέτοιο μαύρισμα. Μη μου κάνεις την περιγραφή σου, δεν θέλω, άναψα. Μόνο ο αγρότης θα μπορούσε να είναι, αραβούστη μου, γιατί να μην πάρει το επίπεδο. Α, ο Κυριάκος, ναι, αγρότης μόνος ψάχνει η φάση. Λοιπόν, θυμάμαι πάντως μία του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θυμάμαι τώρα πώς τη λέγανε, η οποία έπαιρνε το επίδομα ενοικίου κανονικά, γιατί δεν είχε σπίτι στην Αθήνα, είχε βέβαια την περιουσία της και της έμπαινε στο λογαριασμό της που τη φάγαμε εμείς η ΣΥΡΙΖΑ και παραιτήθηκε. Αυτόν εδώ κιχ στα κανάλια ήταν, λέει, τι ήταν καθήκον του, ιστορικό του καθήκον, δεν μπορεί να μην το πάρει. Είδες, όλα έχουν εξήγηση. Εσείς που γκρινιάζετε, αμάν πια. Όχι, εγώ τα ξέρω. Α, τα ξέρεις. Και το τι τη ενημερώνει. Εγώ δεν γκρινιάζω. Α, δεν γκρινιάζει, είσαι ήρεμος. Ωραία. Έλα, Αποστόλη μου. Έλα. Σήμερα είναι η επέτειος του θανάτου του Μάνου, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Και βρήκατε το μανούρισμα, όπως το είπατε τότε το 48, η Τόνια Καράλη και η Χατζιαργύρη. Μια εκτέλεση η οποία σπάνια μπαίνει. Δεν την ξέρει κανένας από αυτούς τους παραγωγούς δημοσιογράφους. Να, άσχετη παντελώς. Τι παραγωγή, παιδί μου, οι παραγωγοί παίζουν έτοιμε playlist, δεν ξέρουν έτσι κι αλλιώς τραγούδια. Δεν άκουσα καθόλου. Οι παραγωγοί παίζουν playlist, τα τραγούδια τα ξέρουν έτσι κι αλλιώς. Μα δεν ξέρουν τι. Δεν χρειάζεται να τα ξέρεις πια για να είσαι παραγωγός ραδιοφωνικός. Λοιπόν, άκουσε με, αυτό που κάνατε ήταν μόνο για αναφιλητά. Τίποτα άλλο δεν σου λέω. Δηλαδή, μια εκτέλεση καταπληκτική, εντάξει, την ξέρουμε από τα νιάτα μας, με Λάκη Παπά και όχι μόνο, και Mercedes όσα το χειρί και βάλε. Και ενδιάμεσα η σπαραγμή των γονιών που χάσαν τα παιδιά του. Τι να σα πω, μέσα από την καρδιά μου να μου παίρνουν από μένα μέρες και να σας δίνουν χρόνια. Καλά, μην είσαι στους κουβαρντάς, μέρες, τέλος πάντων. Είμαι και παραπάνω. Εντάξει. Να πείτε στον κύριο Θήμιο συγχαρητήρια, γιατί έκανε έναν άνθρωπο 56 χρόνια να κλαίει. Αυτό μόνο έχω να πω. Γεια σου, ρε φίλε. Γεια σου. Να, για χαβαλέ πήραμε τηλέφωνο, αλλά με όλα αυτά που ακούμε σήμερα τα συγκινητικά, τι να πεις, τι χαβαλέ να κάνεις, ωραία τα λέτε. Κάνε, ρε, αν είσαι μάγκας, όχι, κάνε. Ορίστε. Εκεί, στο βαρύ το κλίμα να κάνεις, αν είσαι μάγκας. Εκεί, το κλίμα θέλω να πω για τα φάσκελα, Ο πεζός, όταν περπατάει στον δρόμο και ρίξει φάσκελο, παίρνει κατοστάρικο. Μέσα. Δεν κατάλαβα γιατί. Τι είναι το φάσκελο, να ποινικοποιηθούν σιγά-σιγά αυτές οι ασέβειες του Έλληνα. Μήπως ξέρουμε, δεν ξέρουμε, δεν καταλάβω. Υπάρχει και ένα σενάριο. Ο άλλος μπορεί να θέλει να κάνει σεξ και να το μουτζώνουν. Τι ζώρι τραβάει, πρέπει να πληρώνει πρόστιμα. Αυτό λέω κι εγώ. Πρέπει να πληρώσει πρόστιμα. Τον εφασκέλο στον άλλον, να πεζό. Ούτε δίπλωμα έχει, ούτε αμάξι κυκλοφορία. Δεν είσαι εντάξει, ή παίρνει και εσύ γη κατοστάρικο. Νομίζω σε πεζό περνάει. Σε πεζό περνάει, μάλιστα. Ναι. Ο τροχό είναι που κάνει παράνομη τη μούτζα. Ο τροχό, μάλιστα. Ναι. Όχι τη τύχη. Κατάλαβα. Ο άλλο. Έλα, γεια. Εδώ και 14 χρόνια έχουμε να πάρουμε αυτή. Ήταν υπουργό που μας έδωσε αύξηση ο Λιάπη. Εντάξει. Ο Λιάπη. Άρε, τι μου θύμισε. Περισσότερο βλέπω τον εαυτό μου σαν το Μέγαρο Αλέξανδρο που πρέπει να κόψω το γόρδιο δεσμό. Όλοι εσείς που βρίζετε τους ταρίφες έχουμε να πάρει με αύξηση από το 2008. Τι να κάνει ο Λιάπη τώρα. Ναι,
θα φτιάχνει πινακίδες. Θα έχει πάει εκεί στο Υπουργείο. Λες να κάνεις πινακίδες την ΙΖΑ 4.000. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Φανταστείτε, αγαπητοί ακροατές, μας βρίζετε. Πώς το έλεγε, hello to everybody. Στην υγειά του everybody. And I will be happy to see you anytime back in my own country. Ναι, φανταστείτε, ακροατές που μας βρίζετε εμάς στους ταρίφες, να ήταν τα ταξί ιδιωτικά. Πόσες αυξήσεις θα είχαν πάρει μέσα σε 14 χρόνια. Μόνο αυτό, τίποτα άλλο δεν σας λέω. Να κάνω μια ερώτηση. Να κάνεις μια ερώτηση. Τα ταξί είναι δημόσια? Δεν είναι ιδιωτικά τα ταξί? Όχι, το τιμολόγιο, ουσιαστικά το τιμολόγιο βγαίνει από τον Υπουργείο. Είσαι δημόσιος υπάλληλος? Όχι, δεν είμαι δημόσιος. Πες το μου κι αυτό, γιατί την νοοτροπία την έχεις. Ένα τηλέφωνο σε όλη μέρα και δεν δουλεύεις. Ρε καραγκιό, όχι, δεν καταλάβεις, έχω πελάτη τώρα μέσα. Όχι, δεν δουλεύω. Και ακούει ο πελάτης τώρα τη μαλακία που λες. Τον έχω προειδοποιήσει ότι λέω θα μιλήσω στην Ελληνοφρένεια, μην νομίζω ότι τρελάθηκα. Να τον προειδοποιήσει, άμα δώσει και σκορδαλιάκι μέσα. Βρώμα να με, δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Λοιπόν, είναι όπως είχε κάνει η Χούντα τότε που είχε διατίμηση. Λοιπόν, εμάς το τιμολόγιο μας το βγάζει το Υπουργείο Μεταφορών. Και καλώς έχουμε να πάρουμε αύξηση από το Υπουργείο. Τυχεροί είστε, γιατί έχετε και τον κατάλληλο υπουργό. Πάτε καλά. Πού ζείτε? Έλα, μόνα μου! Α, καλό στα μάτια μας. Εχθές ήμουν λιγάκι φτισμένος με τα ράσα, αλλά σήμερα ηρέμησα. Σου πέρασε? Πέρασε, μου περάσει, δεν μου περάσει. Αυτοί κάνουν κουμάντρο, εσύ, Αποστολή. Ναι, επίσης σου περάσει, το σου περάσει στα τέτοια μας. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω σήμερα, λοιπόν, σε πιο ήρεμη κατάσταση, μάνα μου, είναι ότι όταν ο Έλληνας, όπως έχουμε πει, δεν έχει κοντή μνήμη, ίσως και πιο κοντή και από το Χρυσόψαρου, δηλαδή ξεχάσαμε τις εξορίες, ξεχάσαμε τους φασίστες και τους ναζιστές για να λάβει, για να κουβά λάδι, προδίδανε τους πατριώτες μας, έτσι. Μετά ξεχάσαμε την επάρετο δεξιά, Μητσοτάκηδες, Παπαντρέιδες, όλοι αυτοί μετά που ήταν οι σοσιαλιστές. Και όταν φτάνει το 2021 να έχεις κυβέρνηση τον εγγονό του Δράκουλα, τον εγγονό του παλιού του Παπαντρέου, του Γεωργίου, του παππού τέλος πάντων, και πηγαίνει ο ελληνικός λαός, δίνει 40% και πηγαίνουν 270.000 και ψηφίζουν κομματικά στο Πασόκ ξανά για να αναστήσουν το Πασόκ, δεν υπάρχει καμία σωτηρία. Δυστυχώς θα πρέπει όλοι μας, και όσοι και οι έχοντες παιδιά, να προετοιμάσουν τα παιδιά τους για μια καλύτερη χώρα. Και μάλλον τα παιδιά, επειδή είναι έξυπνα, δεν χρειάζεται να τους προετοιμάσει κανένας. Θα φύγουν μόνα τους. Γι' αυτό λοιπόν να κοιτάνε αυτοί οι πονηροί που βρίζουν τους μετανάστες, και είναι σήμερα 50 ή 45. Καλώς οι μετανάστες κάποια στιγμή. Καλά, και από τηλεόραση, δεν ξέρω αν με βλέπεις κάτι ρατσιστικά παραλυρήματα, ότι το πιο σύνηθες για έναν Αλβανό είναι να έχει μαχαίρι, ας πούμε. Πάμε σε μια ιστορία, έχει δύο ιστορίες να μας πει ο Βασίλης. Θα ξεκινήσουμε από αυτή την ιστορία με έναν Αλβανό, ο οποίος έχει εξελιχθεί με ένα όπλο. Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί? Καταρχήν, σαν λαός είμαστε αδαείς, αγράμματοι, έχουμε πάρα πολλά στερητικά σύνδρομα και ο πρώτος εγώ μέσα στο λαό μας, έτσι, πολλά στερητικά σύνδρομα. Αλλά δεν είναι δυνατόν να δεν θα φτιάξεις μια καλύτερη κοινωνία για το παιδί σου και να ψηφίζεις Πασό και Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε, ηθελέστα και παθέστα. Ελπίζω τα παιδιά μας σε κάποια άλλη χώρα να βρουν μια καλύτερη κοινωνία, να κάνουν καλύτερες οικογένειες. Και αυτό που συνήθως λέμε καλή χρονιά και το να τ' άλλο, καλά μυαλά θέλει, τίποτα άλλο. Και να αλλάξουμε σαν άνθρωποι, που δεν υπάρχει τέτοια ελπίδα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πού θα είσαι το τριήμερο να έρθω να σε ξεπουπουλιάσω? Αχ, γιατί, είναι έθιμο? Είναι πανέτοιμο και φλογερό. Όχι έτοιμο, έθιμο, είναι έθιμο. Α, έθιμο. Όχι, έθιμο δεν είναι, απλά έχω πολλές ορμές και με ανάβησε σχεδόν. Δηλαδή στις ορμές σου εσύ ξεπουπουλιάζεις πράγματα? Ξεπουπουλιάζω κοτούλες, κοτούλες σαν και του λόγου. Αχ, έλα, μετά να μαλύψει με πίσα κιόλα. Τα πούπουλα δηλαδή να είναι μαζί με την πίσα. Πίσα και πούπουλα. Να γίνουμε, να γίνουμε. Για σένα ναι, μπαμπέσα. Τέρμα το γυαλίμα, τα κεφάλια μέσα. Πίσα και πούπουλα για σένα ναι, μπαμπέσα. Για σένα ρε μπαμπέσα, για σένα ναι. Όλα μέσα μπαμπέσα. Λοιπόν, ήθελα φίλε μου να σε κράξω, αλλά άκουγα τα ονόματα πριν εκεί στο δίστομο και για να τα έπιασε ρίγος και δεν έχω όρεξη να σε κράξω. Καλύτερα. Απλά ήθελα. Δεν είχα και εγώ την όρεξή σου, οπότε μια χαρά. Θυμήθηκε ρε πούστη, εξαίσθησε σήμερα. Σε θυμάμαι ρε πούστη, σε θυμάμαι. Έλα γεια. Κάτσε ρε φίλε, τι έλα για να. Α, αφού είπε ότι δεν, ότι κοτά σήμερα. Δεν θέλω, όχι κοτάω, δεν θέλω για σένα, για να μην σε αναστατώσω καθώς έρχεται για το τριήμερο και δεν θέλω να δημιουργήσω.
Ωραία, τέλος. Δεν θα με αναστατώσεις. Τα πάμε, φυλάκια, ρουφιχτά. Εντάξει, ήθελα να σου πω και κάτι άλλα πραγματάκια. Σώψε το, άντε φυλάκια. Έλα, πες και τα άλλα πραγματάκια, άντε να σε ανοιχτώ. Γάμισε το τώρα, αφού δεν με κλείνει έτσι, σαν το τζουκαλά τώρα, άντε για γάμισε το, δεν έχω. Εντάξει, είσαι και παρεξηγιάρα. Δεν έχω το θένος. Ναι, ήταν στόκοψα, είναι που το έκανε. Έχω τον τρόπο μου. Ναι, άκουρε φίλε, να σου πω κάτι άλλο, λέει, γιατί μέσα σε όλα τα άλλα ξέρω εγώ. Στόκοψα, αλλά. Ναι. Αυτό μου ήρθε συνειρμός, ξέρεις, άκουσα τα ονόματα και μου ήρθε συνειρμός. Όπως είμαι στην προπόνηση, α πούμε, ακούω κάτι κάφρος εκεί πέρα. Είναι πολλοί που είναι φασιστάκια δίπλα μας, ξέρεις, τριγύρω μας. Δεν ξέρω τι γίνεται, ρε. Ξέρεις, γίνεται. Και ακούω τον άλλον τώρα, αριστεροκεφάλι, λέει, Κασιδιάρης που σας χρειάζεται. Πώς θα ενεργούσες εσύ, ρε. Πώς θα ενεργούσες, τι θα κάνεις εκεί με την ώρα, πες μου. Εκεί θα τον έστελνα πηγάδα κατευθείαν, στην κοντινότερη πηγάδα. Αυτό θα ήταν το ιδανικό. Αμέλα όμως που, εντάξει, λες, ξέρεις, θυμάμαι και τη ρίση της γιαγιάς μου που έλεγε μπαίνει στις πέτρες στα σκατά γιατί το μόνο που θα πας είναι να πετσιλιστείς. Προσπαθώ να το έχω πάντα αυτό κατά νου. Γι' αυτό δεν ρίχνεις πέτρες στα σκατά, τα ρίχνεις κατευθείαν στο πηγάδι και τελειώνεις. Κατευθείαν στο πηγάδι, ρε φίλε. Αυτό θα ήταν το ιδανικό, αλλά σκατά μας κυβερνάνε, ρε φίλε, μας κυβερνάνε τα φασισταριά, ρε. Μήπως ναι. Δώσεις... Παρακαλώ. Τι είναι εκεί, παρακαλώ. Εδώ παραπολιτικά. Ποιος είναι ο Αποστόλης. Ναι. Συγγνώμη να πω. Δεν πειράζει, καθαρίστε το λαιμό. Θέλω να πούμε καθαρές κουβέντες. Ναι, καθαρές κουβέντες. Άκουσα τώρα για τα τάγκς που θα πάρουμε από τη Γερμανία. Δεν είναι τάγκς ακριβώς. Τέλος πάντων, ναι, θα πάρουμε καινούρια. Τη μίζα, ποιος θα την πάρει. Όχι και μη. Αν είναι δυνατόν σε κυβέρνηση, Μητσοτάκη, τρολμάτε να βάζετε τη λέξη μίζα δίπλα από αυτά τα ονόματα. Δεν μου λες, Αποστολή. Άκουσε, επειδή σε ακούω χρόνια και δεν είχα πάρει τηλέφωνο, τώρα παίρνω. Είμαι μεγάλος, είμαι 80 χρονών. Γνωρίζω την οικογένεια Μητσοτάκη. Αυτή είναι η καταστροφή της Ελλάδος. Όχι. Όλα να τα δεχθώ. Αυτό. Κάνε μια αναδρομή από την κατοχή μέχρι τώρα να δεις τις συμφορές που έχει φέρει. Λοιπόν, και επειδή είχα κάνει και συνεργασία. Χρειάζεται αναδρομή, καλέ. Λίγο να κοιτάξεις έξω, τις μισές συμφορές τις έχουν φέρει αυτοί. Και δεν μου λες, πού βρήκε τόσα λεφτά που έγινε η πλουσιότερη πολιτική οικογένεια. Δουλέψανε. Κάνανε οικονομία και είστε στον οδό Μυραμπό το παστίσιο, το μοιράσανε ορθά. Σε αυτό το μικρό διαμέρισμα της οδού Μυραμπό 1, γύρω από ένα τραπέζι που κανονικά χωρούσε 8, καθόμασταν 15. Ήτανε στην εξορία. Εσείς που έχετε τον τρόπο, ρε. Κάνανε δουλίτσα τώρα, μην τα λέμε κι όλα αυτά. Έκανε οικονομία ο πατέρας από τις φασολάδες που τις έτρωγε ανάλαδες, δεν έβαλε λάδι. Και πήγαινα σε 3 συσίτια και έτρωγα 3 φασολάδες ανάλαδες κάθε μεσημέρι. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, να. Άμα σώσεις το λάδι, εδώ τόσοι μαυραγωρίτες κάνουν περιουσίες με το λάδι. Ναι. Οι Μητσοτακοί δεν κάνουν. Ναι, και έφυγε και πήγε στην Τουρκία και τώρα πήρε ο, πώς το λέμε, Τσακλαγιανγκίλ εδώ. Λοιπόν, κοίταξε αγόρι μου τώρα σοβαρά. Αυτή θα είναι η καταστροφή μας, αυτή η οικογένεια. Τώρα θα δεις τι έχει να γίνει. Θυμίσου το, θα σε ξαναπάρω. Δεν βασίζεται κάπου αυτό που λέτε, αλλά τέλος πάντων. Δέχομαι την άποψή σας. Είσαι καλός στα μαθηματικά. Ναι, έτσι και έτσι, θεωρητικός είμαι εγώ, αλλά τέλος πάντων. Στους 3 έχεις 2. Στους 3 έχεις 2. Στους 30, 60, 60 δια 3. 60 δια 3. Σωστά, πόσο είναι 60 δια 3? 10. Ναι, 5 και 4 πόσο κάνει δηλαδή. Μη με γάμας τώρα, εντάξει, είπαμε, τι είμαστε επιστήμονες. Σε παρακαλώ, πες μου πόσο κάνει 5 και 4 και θα σου απαντήσω. Ξέρω 4 και 5, το πάμε τη σειρά, με μπερδεύει το ανάποδο. Ναι, ναι, πόσο κάνει. 9. Θες του γέρου του Αποστολάκου να μας αδειάζει τη γωνιά. Λοιπόν, πολύ βαρεθήκαμε, ασχολήθηκε πάρα πολύ με τους ακροατές. Με όλο το σεβασμό του Αποστολάκου, ξέρεις, του Καραγκιουζάκου. Ποιανού Αποστολάκου? Όλο του Αποστολάκου, του γέρου που βγαίνει. Α, που λέει Αποστολάκο. Ναι, που θα σε ξυπνάει το πρωί από την Εδιψό και τέτοια. Να τώρα εγώ η μικρή Σιριζέα, η ταπεινή, θέλω να ακυρώσω τον Πρωθυπουργό. Κάνσελε, Prime Minister, τι? Ναι. Λοιπόν, να περάσω το δικό μου μήνυμα στα κορίτσια και στα αγόρια, να μην αρχίσουν να τρώνε τώρα υγιεινά, πώς το λένε, τα κοτσιμπέρι και τα φιλέτα και πετάνε τα λεφτά τους τζάμπα, και να τους πω, κορίτσια και αγόρια, φάτε. Φάτε. Μπούκομα. Είδατε τι έπαθε ο πρώην Πρωθυπουργός που του βάλανε μπαλονάκι? Με στην υγιεινή διατροφή ήταν και στη γυμναστική. Λοιπόν, τη Σακύρα την είδατε, κορίτσια? Τι έγινε με τη Σακύρα? Το κούναγε, Την κεράτωσε. Και την κεράτωσε, οπότε φάτε ρε κορίτσια. Φάτε. Δεν γλιτώνεις από πουθενά και μουνάρα να είσαι, η Σακύρα να είσαι, θα το φας. Τέτοιοι μαλάκες είναι.
αυτοί οι άντρες. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ βέβαια είμαι της αντιλήψεως, μακριά από τον κόλλο μου και όπου θέλει ας είναι. Αλλά ακόμα δεν το έχω καταλάβει το κέρατο. Αν το καταλάβω, δεν ξέρω τι θα κάνω. Ο Αποστόλης. Ναι, ναι. Σε παίρνω τηλέφωνο από το νησί της Μήλου. Άκουσα και πρόσφατα μία αναφορά. Και ήθελα να σου πω με ένα βίωμα που ζω και εγώ εδώ πέρα στην οικογένειά μου. Έχω φύγει από σπίτι μου από τα 16 και γύρισα τώρα στα 43. Γιατί? Άφησα τη δουλειά μου στην Αθήνα και είπα να έρθω στη νησί να εκμεταλλευτώ την περιουσία. Να, ορίστε. Ένα-δύο σπίτια, μην φανταστείς. Εντάξει, τα έτοιμα όμως. Τέλος πάντων, για πες. Τα έτοιμα. Τέλος πάντων, ο πατέρας μου είναι 87 χρονών και νομίζω ήταν 11 χρονών όταν τελείωσε ο πόλεμος. Τον έχει ζήσει δηλαδή. Ως παιδί τον έχει καταλάβει. Απλά θέλω να πω να ακουστεί ότι μέσα σε όλη αυτή την αηδία που ζούμε από όλες τις πλευρές είναι τεράστια, τεράστια, τεράστια η αμορφωσιά των γονιών μας. Κάποια στιγμή λοιπόν σε μια συζήτηση με τον πατέρα που μου εξηγούσε κάτι για τους εχμαλώτους του πολέμου κτλ. Του κάνω μια απλή ερώτηση. Του λέω, μπαμπά, ο Χίτλερ τελικά τι ήθελε να κάνει. Μου λέει, δεν ξέρω. Αυτός λοιπόν ψήφισε Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρει ποιος είναι ο Πλεύρης. Δεν ξέρει ποιος είναι ο Γεωργιάδης. Δεν καταλαβαίνει. Θέλω να πω ότι ψήφισαν 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι τη Νέα Δημοκρατία το 19. Αρκετοί από αυτούς είναι παππούδες και γιαγιάδες που θεωρούν ότι με τη Χούντα έγιναν δρόμοι. Δεν έχουν την πρόσβαση, ας πούμε, εσένα. Δεν θα μπορούσε να σε ακούσει ποτέ κάποιος μέσω του χιούμορ σου να καταλάβει το τι γίνεται στη ζωή. Γιατί και εγώ μείνω με τα 35 του κατάλαβα. Και θέλω να πω λοιπόν ότι υπάρχουν εξαιρετικά μεγάλος αριθμός ανθρώπων οι οποίοι είναι αμόρφωτοι. Και από τα σχολεία, ο μπαμπάς μου διαβάζει την ίδια εφημερίδα 45 χρόνια. Βλέπει πρωτοσάλτη. Είναι σαν να ακούω στο σπίτι μου το πρωτοσάλτη. Είναι εκπληκτικό. Α, έχει κάτι χερά σου. Δεν είναι λίγο, δεν το έχουν πολύ αυτό. Ναι, εντωμεταξύ εγώ καταργήσει την τηλεόραση τουλάχιστον 20 χρόνια από τη ζωή μου. Και επειδή τώρα κυκλοφορώ, είναι μεγάλοι άνθρωποι, προσπαθώ να του βοηθήσω κάτι στο σπίτι, να βιβάσω μια βίδα που λέει ο λόγος κάτι. Κάτι ακούω στην τηλεόραση που παίζει. Προφανώς εμετός, δεν το συζητάω. Αλλά είναι συγκλονιστικό το ότι του κάνει μια απλή ερώτηση. Το ο Χίτλερ τι ήθελε να κάνει. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν. Ήθελε να καθαρίσει τη φυλή, να καθαρίσει το γένος. Δεν κατάλαβα. Αυτό ήθελε να κάνει. Τέλος πάντων. Σε ευχαριστώ και εγώ για όλα αυτά που λέμε και ακούμε και δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει ελπίδα. Αλλά τέλος πάντων να κάνουμε μια προσπάθεια όλοι μαζί. Έκανε χθες μια επίθεση στον Ιάσον Αποστολόπουλο, έναν από τους ανθρώπους οι οποίοι ρυψοκινδυνεύουν τη ζωή τους στη θάλασσα κάθε μέρα, για να σώσουν καμιά ζωή από αυτούς που προσπαθούν να βυθίσουν τα λιμενικά της Ελλάδος, της Ιταλίας κτλ. Από τις ζωές που προσπαθούν να καταστρέψουν. Χθες λοιπόν ο οικονόμου έκανε μια επίθεση στον Αποστολόπουλο, τον Ιάσονα, αυτόν ο οποίος, να θυμίσω, είχε πάει να βραβευτεί, μάλλον ήταν να το βραβεύσουν για την υπηρεσία του συνανθρώπου. Έχεις κάνει 10 παρενθέσεις, λέγε. Έλα, ρε φίλε, ναι, αλλά όταν αυτά τα μουνούπανα κάτω και σου λένε ότι είναι άγος ο Αποστολόπουλος. Να μιλάει δημοσίως για τα pushback των Ελλήνων και να το χαρακτηρίζει εμέσως πλην σαφώς, σαφέστατα προδότη και να δίνει γραμμή. Καλά όλα... κάνει όταν η πολιτική της κυβέρνησης είναι pushbacks που σημαίνει ότι μπορεί να χαθούν κάποιες διαδρομές. Πάει όλος ο μαλάκας και του σώζει. Δυστυχώς είναι φίλε, κόντρα στην πολιτική της κυβέρνησης. Άι στο διάλογο πια με τον καθένα που αποφάσισε. Το κακό είναι φίλο ότι τα pushbacks και η πολιτική της κυβέρνησης. Ένας ήταν ο Σωτήρας. Ένας ήταν ο Μεσσίας. Ο Κυριάκος που θέλει ο καθένας. Μεγάλη να πάει να σώζει κόσμο. Πάντως φίλε, δεν θέλει μόνο να κάνει pushbacks και να πνίγει τους φτωχούς που έρχονται σε εμάς. Να πει και του Έλληνε. Και η στοχοποίηση, αυτό που κάνει, δεν έχει να κάνει μόνο για να κερδίσει 5 ψήφου παραπάνω. Είναι γιατί αυτά τα μουνούπανα, για να μην πέσουν, είναι ικανά να κάνουν θερμά επεισόδια με Τούρκου, να βάζουν να κάνουν ποκρόμ σε όποιον έχει κοτσίδα στο δρόμο. Οτιδήποτε θα κάνουν για να μην κοιτά αυτού, να κοιτά τον διπλανό σου, όπω κάνουν πάντα. Απλά είναι ακόμα πιο ακραίο αυτό με τα τσουτσέκια. Λοιπόν, καλή μα τύχη. Ναι, Αποστολή! Έλα! Επιτέλους, ρε παιδιά, η παραμεθόριος πρέπει να έχει προτεραιότητα. Βάζετε να πούμε τον κάθε επιγραμμένο. Από Σάμο Χίο Ανταπόκριση, τι κάνεις? Καλά, σε χαιρετώ. Από Σάμο Χίο Ανταπόκριση, έχω πήρα να κάνω διαφήμιση για το νησί μου, γιατί όλοι λένε ότι παίρνω και τους βρίζω, ότι μπανέμουν. Σάμο Χίο είναι το ίδιο νησί, τώρα μισό λεπτάκι, γιατί είναι και ο Τσίπρας, μπορεί να μπερδεύεται. Λοιπόν, ελάτε στη Σάμο τώρα, την πανέμορφη, την καταπράσινη, τη φθηνή, τη γαμάτη, την κούκλα, την αγάπη μου. Αυτό το έχω κλέψει. Έχουν μειωθεί τα κοντήλια για την πυροπροστασία και από πέρυσι κι άλλο και εσείς μου λέτε ότι φταίνε τα πουλάκια. Εδώ μειώθηκαν τα κοντήλια για την πυροπροστασία στην Εύβοια που κάει και το μισό νησί. Μειώθηκαν γιατί δεν χρειάζεται. Τι να πυροπροστατεύσει. Πραγματικά σου λέει αφού κάει και όλη η Βόρεια Εύβοια. Επειδή όμως υπάρχουν άλλα νησιά που έχουν πρόβλημα, όπως ας πούμε η Σάμος, τα κοντήλια αυτά. Κοντήλια, κοντήλια να λέτε, το κοντήλι, λοιπόν, κοντήλι, για... το κοντήλι που λέμε. Κοντήλι, το κοντήλι. Πολύ ώρα. Όχι, ένα λεπτό. Φωνάζω, ξυπνήστε, είστε ναρκωμένοι, βολεμένοι. Σήμερα τώρα η Ελλάδα δεν είναι ελεύθερη. Σήμερα τώρα είναι σκλαβωμένη στους Γερμανούς, Γάλλους, Αμερικάνους και Τούρκους, Μουσουλμάνους, λαθρομετανάστες. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα. Είστε για τη επανάσταση. Περνάει ο χρόνος. Δεν
τέλειωσα. Επανάσταση, επανάσταση για τη λευτεριά τη χώρα. Όλοι στο Σύνταγμα, φωνή λαού, αργήσεουν να πέσουν οι Γερμανοί, Γάλλοι, Αμερικάνοι και Τούρκοι, Μουσουλμάνοι, λαθρομετανάστες. Έγινες κομμουνίστρια. Ναρκωμένοι, βολεμένοι. Ξυπνήστε, ξυπνήστε. Έγινες κομμουνίστρια. Τι επανάσταση, τι είναι αυτά. Βρε, είσαι καλά. Η μόνη λύση. Δεν είμαι κομμουνίστρια, είμαι εναντίον των κομμουνιστών. Α, επανάσταση του Παπαδόπουλου. Τέτοια επανάσταση. Ναι. Επανάσταση, ελληνική επανάσταση για τη λευτεριά τη χώρα. Κατάλαβα, κατάλαβα τι λες. Ναι, ναι, το πιάσα. Λοιπόν, λες, πρέπει να σε αφήσω. Περνάει ο χρόνο. Είδα του Σατανά. Πέντε. Όχι εκλογές, είναι τέσσερα. Του Σατανά. Τρία. Η μόνη λύση είναι δύο. Να βγουν στο ένα. Γεια χαρά. Ανέστη, δεν είπα. Α, ναι, αυτό, αυτό. Λέγεσαι Χριστός Ανέστη και θα σε κλείσω εγώ, ξέρω. Χριστός Ανέστη, Χριστός Ανέστη και καλή Ανάσταση στην Ελλάδα, ξυπνήστε. Είναι η Πεντηκοστή μεθαύριο, το νου σου. Χριστός Ανέστη. Τα κόβουμε αυτά. Έλα, γεια. Και καλή Ανάσταση στην Ελλάδα. Με τη λέει, κατάλαβα. Περάσαμε το χρόνο, λυπάμαι πολύ. Επόμενη γραμμούλα, γεια σας. Χριστός Ανέστη. Άκουγα πριν λίγο αυτά τα ωραία που είχατε και έλεγε ο Βελόπουλος. Αν ήμουν πρωθυπουργός, με το παραμικρό που θα έκαναν οι Τούρκοι, πάση δυνάμει και πάση ισχύ θα χτυπούσαν την Τουρκία. Όχι σε πολλά σημεία. Τέσσερα σημεία θα χτυπούσαν. Τέσσερα. Θέλω να σα ενημερώσω ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχε έρθει ο μεγάλος αρχηγός ο Βελόπουλος στην Κέρκυρα και πήγα κι εγώ ως οπαδός να τον χειροκροτήσω και να ακούσω αυτά τα ωραία τα οποία λέει. Δηλαδή ξεκίνησε από το σπίτι να πας να δεις το Βελόπουλο. Βέβαια. Χωρίς να πληρωθείς. Όχι, πλήρωσα. Απλήρωσες κιόλας. Βέβαια. Και σε προτρέπω να το κάνεις κι εσύ. Α, μπράβο. Όχι, μπράβο. Πήγα λοιπόν να ακούσει τον μεγάλο αρχηγό. Εκεί λοιπόν, όταν τελείωσε ο μεγάλο αρχηγό, έδωσε εντολή να σηκωθούν όλοι όρθιοι και να φωνάζουν όλοι μαζί. Ελάς, ελάς. Σηκωθείτε όρθιοι όλοι! Ζήτω η πατρίδα! Ζήτω το έθνος! Ζήτω η Ελλάδα! Και εγώ ταπεινώς τόλμησα να ανοίξω το στόμα μου να τον ρωτήσω κάτι. Όταν λοιπόν αντιλήφθηκε ο κύριος πρόεδρος το ότι τον τράβαγε η κάμερα, κατεβάζει με το χέρι του την κάμερα του δημοσιογράφου και μου λέει, χωρίς να προλάβω να του απευθύνω την ερώτηση, μου λέει σε μένα τον παλιό. Σε μένα τον παλιό και φεύγει τρέχοντας. Και τον κυνηγάω να τον βρω ακόμη. Δεν μπορώ να τον βρω. Αν μπορέσετε να βοηθήσετε να τον βρούμε μαζί. Τώρα εγώ κατάλαβα, Μάλιστα. Τώρα τι να πω εκεί στη συνέλευση των ψεκασμένων, ξέρω εγώ. Βρείτε τα μεταξύ σας, δεν ασχοληθώ. Τι να πω, ξέρω, αν μπορέσετε να βάλεις ένα χεράκι να τον βρούμε. Γιατί θα βάλω, θα βάλω, θα βάλω χεράκι. Εμείς θα κάνουμε αυτό που λέει η ορθόδοξη συνείδησή μας, διότι είμαστε Neanderthal με λογική και άποψη. Γιατί τον κοροϊδεύει τον Βελόπουλο, Θήμιος, αφού ο Βελόπουλος τουλάχιστον είναι ειλικρινής. Με αυτές τις μαλακίες έκανε τον Άδων Υπουργό Ανάπτυξης, τώρα θα κάνει και τον Βελόπουλο. Αυτό. Το βλέπεις. Προβλέπει το μέλλον, σκέφτομαι, ή το φτιάχνει το μέλλον ο Θήμιος, αυτό δεν ξέρω. Όλα μαζί γίνονται τώρα, άστο. Θα έρθει η στιγμή που θα στριμωχτούν τα ακροδεξιά του Κούλη σε εκλογές και θα βγάζουν αυτοδυναμία. Θα συνεργαστεί με τον ακροδεξιό Βελόπουλο, κούτσα κούτσα, συγκυβερνήτης, μετά υπουργό. Μετά από τη Νέα Δημοκρατία κατευθείαν, ξέρεις πως είναι. Αλλά οι κεραλιφές, κεραλιφές. Βάζετε μία το πρωί στα χέρια, μία το απόγευμα και μία το βράδυ και δεν περνάει ούτε κοροναϊός, ούτε ιός της γρήπης, ούτε ιός της τίποτα. Έλα, Αποστόλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ποιος? Ο σημεοφόρος, ο μαλάκας. Σημεοφόρος. Ναι. Ρε, τον φάγατε, ρε, τον άνθρωπο, ρε, τον Biden. Τι, έφαγε τούμπα, έφαγε τούμπα, είδα, ε. Ναι, με το ποδήλατο. Αλλά ήρθε μετά από χρόνια η δικαίωση του Ανδρέας Τζόφρι Παπανδρέου που γελούσανε κάποια ζώα. Εδώ ο πλανητάρχης έπεσε σε ακινησία ο δικός μας εν κινήση. Ορίστε, μπροστά, ορίστε. Κάποια ζώα δεν μας πιστεύανε. Να, ο Γιωργάκης, πάλι μπροστά. Γιώργο Γερά, ορθοπεταλιά. Αμα κάνει και κανό εκαγιάκ, να δεις ότι μας αντιγράφει σίγουρα. Ποιος Biden, λέτε, τώρα εδώ είμαστε. Επίπεδα δυσπλανητάρχης τώρα ήταν. Άσε με τώρα με τους κακομύριδες τώρα. Ναι, ναι, τους κακομύριδες τώρα. Εμείς τρέχανε με το ποδήλατο και αλλάζαμε κινήσεις στην αλυσίδα τώρα. Ο Γιωργάκης, παιδί μου, είναι για αρχόντους τώρα. Αυτοί είναι λινάτσες. Αυτό το παιχνίδι έγινε για πρίγκιπες. Δεν έγινε να πούμε για λινάτσες. Με το ποδήλατο πετάει, θα απογειωθεί σε λίγο. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Τέλος πάντων, για άλλο σε πειρά. Στην Αγγλία τους λένε ετοιμαστείτε να πολεμήσετε στην Ευρώπη αυτή η γενιά. Με αυτά και με την αυξημένη ένταση με την Τουρκία, πήρα να συνημερώσω ότι είμαι έφεδρος αμφιπολοχαγός. Εσύ και ο Θήμιος να ετοιμάζεστε. Έχουμε εκπαίδευση, θα πείτε. Αχ, θα μάθουμε νέα όπλα. Η χρήση του μπαζούκα. Εσένα, κοίτα, εσύ είσαι έτοιμος για έψονες. Πίου, 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 πού είναι το πιστολίνο. Πίου, πίου, θα πολεμήσω, πίου. Έτοιμος για έψονες. Πάμε. Πόλεμο! Πάμε πόλεμο! Το Θήμιο δεν ξέρω που θα τον βάλουμε όμως. Τεθωρακισμένα. Για τεθωρακισμένα είναι ο Θήμιος, είναι ατσάλι. Σαν ατσάλι είναι ο τύπος που ανοίγει στο όρμα. Στα παιδεία το Θήμιο μαγό. Α,
Ατσάλι, πιο σκληρό. Σαν ατσάλι ο τείχος. Επειδή κάποιοι πρέπει να πάνε υπερασπιστούν τα συμφέροντα μεγαλοεπιχειρηματιών, εφοπλιστών, βιομήχανων κλπ. Ποιο θα πάει, εμεί θα πάμε. Οι άριστοι θα πάνε. Οι άριστοι και οι πρόγονοί του, όπω έχει δείξει η ιστορία, λακάνε σε κάτι τέτοια. Εμεί βγάζουμε το φίδι από την τρύπα. Άστο. Θα σκοτωνόμαστε μεταξύ μα αδέρφια, εργάτε, εργαζόμενοι για να γυρίσουμε στι χώρε των Fuel Pass, Freedom Pass, Energy Pass, τη φτώχεια, των μισθών πείνα, τη ακρίβεια. Γι' αυτό θα πάμε να σκοτωνόμαστε. Αν είναι να πιάσουμε όπλο στα χέρια μα και να δώσουμε τι ζωέ μα, να μην το αφήσουμε αυτό το όπλο αν δεν αλλάξει η κατάσταση. Να τελειώνουμε με το κεφάλαιο και η παραγωγή να ανήκει σε αυτού που παράγουν και καταναλώνουν στην κοινωνία. Όπα, Λουχαγέ, μαζέψου, Λουχαγέ, θα σε αποστρατεύσω. Χαίρετε, παρακαλώ πολύ, Airbnb. Ναι, Airbnb, ναι. Ναι. Ενδιαφέρεστε για το σπίτι. Ποιο σπίτι? Ποιο Airbnb. Συγγνώμη, τι τηλέφωνο είναι αυτό? Στην Airbnb δεν πήρα για πληροφορίες. Ναι, βεβαίως, τι ενδιαφέρεται, θέλετε να νοικιάσετε σπίτι, αυτό κάνει Airbnb. Ναι, όχι, το δικό μου το θέμα είναι το εξής, κυρία μου. Έχω κάνει μία καταχώρηση μίας αγγελίας που αφορά τρίτο πρόσωπο. Δηλαδή είναι φίλοι μου. Εγώ μένω με. Νοικιάζετε κάποια φίλη σας? Να σας εξηγήσω. Ναι. Έχω κάνει την καταχώρηση προς δικό της, σε δικό της λογαριασμό. Σε δικό της, δηλαδή άνοιξα με τα στοιχεία της, έτσι την ταυτότητά της. Κατάλαβα, κατάλαβα. Έχετε βάλει φωτογραφίες? Μπράβο, εδώ είναι το θέμα μου. Όπα. Έχω βάλει την. Ποιο είναι το θέμα? Ενώ έχω καταχωρήσει την ταυτότητά της κανονικά. Ναι. Μετά της λέω, στείλε μου μία φωτογραφία σου. Η φίλη σας είναι βάερη, ευρύχωρη, είναι διαμπερής, είναι βίλια? Η φίλη μου. Τη φίλη σας δεν νοικιάζατε, είπατε? Ναι, αυτή στο διαμέρισμα και εγώ της το πέρασα στο Airbnb. Της το πέρασα. Για διαμέρισμα δηλαδή, μιλάμε. Για διαμέρισμα μιλάμε, ναι. Και όταν σας είπα εγώ στην αρχή, αν παίρνετε για το σπίτι, γιατί μου πατώχει? Για ποιο σπίτι, κυρία μου, δεν σας καταλαβαίνω. Για το διαμέρισμα. Εσείς ξέρετε εγώ για ποιο θα μιλούσα? Όχι, αγαπητέ, εγώ με Airbnb. Για σπίτια μιλάμε πάντα. Ναι, δεν κατάλαβα. Σας είπα εγώ για ποιο συγκεκριμένο σπίτι? Όχι, για σπίτι μιλάμε. Βάλτε το σπίτι του λαού, τι με νοιάζει εμένα. Ναι. Το θέμα είναι το εξής τώρα. Α, ποιο είναι το θέμα? Ότι μου ζητάει το σύστημα για να ολοκληρώσει, λέει, τη διαδικασία υπαλήθευσης ταυτότητας, μία δική της φωτογραφία μέσω της web κάμερα. Εδώ πέρα που έχω στον υπολογιστή. Άρα, βγάλετε μια φωτογραφία. Εννοείται, πρέπει να βρεθώ μαζί της, έτσι. Να βρεθούμε μαζί, να τη φέρω στον υπολογιστή και να βγάλει μια φωτογραφία. Αυτό εννοείται. Δεν ξέρω πού το πάτε. Αυτό εννοώ όμως, ναι. Βάλτε τον υπολογιστή να γράφει όταν είστε στον καναπέ. Και τραβήξτε ένα screenshot μετά και στείλτε το. Ναι, κυρία μου. Απλά εγώ δεν είμαι μαζί της. Λέω, πρέπει να βρεθούμε για να γίνει. Χωρίσατε? Όχι, η ίδια είναι στο σπίτι της. Ναι. Και εγώ είμαι στο δικό μου το σπίτι και κάνω τη δική της καταχώρηση. Δεν μπορείτε να βρεθείτε σε κοινό σπίτι? Ναι, αυτό θα κοιτάξω τώρα. Ωραία. Ναι, να βρεθούμε σε κοινό σπίτι. Ναι. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να. Ωραία. Γιατί. Το σπίτι, ναι, που βρίσκεται? Το σπίτι στη Φούρκα βρίσκεται. Στη Φούρκα. Ναι, Χαλκιδικής. Το σπίτι που θα βρεθείτε ή το σπίτι που νοικιάζετε? Το σπίτι που νοικιάζουμε. Εμείς μπορούμε να βρεθούμε εδώ, Θεσσαλονίκη, ναι. Α, είστε από Θεσσαλονίκη, είστε και δύο. Ναι, 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 ναι. Ωραία. Λοιπόν, η κυρία δεν έχει μέσα κάμερα, δεν έχει κινητό με φωτογραφική? Έχει, αλλά πώς θα μπει στο σύστημα? Εγώ ακόμα είμαι στη φάση που την καταχωρώ. Εσείς είστε τώρα, εσείς είστε ο ειδικός που τη βοηθάει τώρα, έτσι? Μπράβο, ειδικός. Ένας φίλος που είπε ότι εγώ ξέρω, άσε, θα το κάνω. Μπράβο. Μάλιστα. Γιατί εγώ το έκανα αυτό. Έχω τρία σπίτια δικά μου και τα έχω στην Airbnb. Άτσα, ναι. Και δεν πέρασε από το μυαλό σας να βγάλει φωτογραφία, να σας στείλει και μετά να τα ανεβάσετε? Άνοιξε ένας νέος κόσμος. Αλλιώς η άλλη λύση, κύριε μου, δεν είναι το να βρεθώ μαζί της, να ανοίξω τον υπολογιστή και μέσω της κάμερας, εδώ της web κάμερας, κλακ, να τη βγάλω μια φωτογραφία και να τη στείλω? Και αυτή η λύση είναι μια λύση που πρέπει να με πάρετε να με ρωτήσετε για να σας τη δώσω? Όχι. Όχι, απλά εντάξει, έψαχνα να βρω το τι θα κάνω. Γιατί έχω... Ναι, καταλαβαίνω. Και εγώ λύσεις προσπαθώ να δώσω. Φωνάξτε τη στο σπίτι, πείτε τη, έλα να δούμε ταινία. Θα τη στείλω, αλλά το θέμα είναι να το περάσει το σύστημα, να το δεχτεί. Θα το περάσει μετά το σύστημα. Απλά προσέξτε να μην φαίνεστε κι εσείς στη φωτογραφία. Όχι βέβαια. Χαλάσω εγώ τώρα εκείνη την ομορφιά. Ωραία, οπότε θα το κάνουμε έτσι. Για το Airbnb. Στο Tinder βάλτε ό,τι θέλετε. Το Tinder είναι σαν την Airbnb, κύριε, για να καταλάβω. Περίπου, ναι, περίπου. Καμιά φορά συνδυάζεται. Δηλαδή οι χρήστες που προτιμούν το Airbnb προτιμούν και το Tinder την ίδια βραδιά. Α, μάλιστα. Είναι σαν η φιλοσοφία Airbnb. Λέει και εκεί μπορώ να βάλω το σπίτι. Ναι, βάλτε και το σπίτι, ναι. Βοηθητικό είναι. Ναι. Έχω και εγώ σπίτι, τα δικά, δηλαδή μπορώ να... Βάλτε και στο δικό σας σπίτι, χώρο, προτιμήστε το άλλο, το Grindr. Μάλιστα, Tinder και Grindr. Grindr, ναι. Γκρα, όπως λέμε, γκράνα. Γκράνα!
Που σημαίνει υδραγωγός. Που σημαίνει υδραγωγός. Grinder. Εντάξει. Λοιπόν, VR. Αλφα. Όχι, όχι, αλφα, γιώτα, γιώτα, γιώτα. Καλά, δεν ξέρω κιόλας, από κάτι φίλους έχω ακούσει. Δείτε το στο Google, θα το δείτε, δεν ξέρω παραπάνω. Ωραία. Καλώς. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Γεια σας, κύριε μου. Γεια σας. Το Σαββατοκύριακο είχε ένα διήμερο, το πάμε στη Τραπετσόνα. Όλοι οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί δεν ανέφεραν το παραμικρό. Αποκλείεται. Εγώ νομίζω ότι θα είχαν στείλει όλοι κανάλια, κάμερες. Εγώ δεν είδα τίποτα. Δεν είδες εσύ, αποκλείεται να μην είχαν στείλει. Ήταν εκεί όλοι. Καμία παραλία ήταν. Η Τσιμτσίλη είχε έρθει, η Σίση, η Ζήνα, όλες εκεί ήταν. Δεν τις είδα εγώ. Αν σε καμιά παραλία κλωτσούσε κανένας κανένα γατάκι καμιά δεκαριά εκατοστά παραπέρα, θα το δείγανε καμιά εβδομάδα. Αυτή τη μαλακία κάνετε στο πάμε. Κλωτσίστε κανένα γατί, σκοτώστε κανένα παιδί. Μην ταράζεστε με αυτή τη Λατινοπούλου. Είναι ρόλο αυτή, ρε παιδί μου. Είναι ρόλο το έργο τη Νέα Δημοκρατία. Ταιριάζει τα μάμ. Πώς ήταν δηλαδή αυτή που ήταν όλοι πάνω στην εξέδρα και κάτω ψωριάρι σκόρια μόνο του. Την είχε δει την φωτογραφία. Καλά, ρόλο η μία. Ρόλο ο άλλο αυτό δεν είναι. Θίασο είναι, δεν είναι κόμμα. Τα ίδια λέμε, παιδί. Για τον Άδωνη λέγαμε ότι ήταν ρόλο. Το Βελόπουλο ρόλο. Ο Βερίδη ρόλο. Η 120 Ενωμένη Καραγκιόζη δεν είναι εκεί μέσα. Δεν είναι κόμμα. Ο Μπογδάνο ρόλο. Άσε μα, αγάπη μου. Είναι το θέατρο του παραλόγου, αγάπη μου. Αυτή είναι η κυβέρνηση των viral. Πάνε και τα ψηφοδέλτια είναι με όποιους έχουν γίνει viral στο διαδίκτυο. Το κάθε τσόκαρο, το κάθε αμόρφωτο ντουγάνι. Άριστη, άριστη, άριστη. Το ίδιο είπαμε. Το άριστη είναι το κάθε αμόρφωτο ντουγάνι. Αυτή ήταν η άριστη. Μόρι Λολομπριτζίτα! Όπα! Μόρι Κιλοπίτσα! Πού είσαι, Μόρι! Μάκη, εσύ είσαι! Μένιο! Μόρι Κουφάλα! Ρε μαλάκα! Ο γυμναστηριακός είμαι, ρε μαλάκα. Καλό στα μάτια μας τα δυο. Άσε μαλάκα, ταλαιπωρήθηκα πολύ αυτό το χειμώνα, γι' αυτό δεν σε έπαιρνα. Δεν μπορούσα, έπρεπε να αλλάξω αμάξι, γάμισε τα, έψαχνα λεφτά. Και τελικά βγήκε συγκρού. Βγήκα πάλι στη δουλειά, πάλι είμαι στη δουλειά και σ' ακούω δικαστικά, ρε μαλάκα. Τι να κάνω, είσαι παρέα μου στο ταξί, είσαι πάντα η παρέα μου. Λεφτά που βρήκε, πες μου. Λεφτά, μαλάκα, τι να κάνω. Πούλησα το κορμί μου το φιδίσιο, έπιασε κάτι ψηλά, έβαλα και ένα δάνειο, γάμισε. Τι να πιάσει, ψηλά θα πιάσει το κορμί σου, άστο. Πιάσα ρε μαλάκα, είμαι 20 χρονών, πιάσα και σένα να πούμε πουτανάκι που βλέπω ότι σε καβλώνουν όλες οι κόμενες. Τώρα τι είσαι, εξιντάρα κολόμπα, άσε το διάλο. Ναι μωρή καριόλα, δεν έχω φτάσει ακόμα ρε μαλάκα, όχι, πενιντάρι σήμα. Κολόμπα πάντως. Εντάξει, πώς είσαι μωρή αδερφή, σαν είσαι μες στο νερό. Όσο γουστάρω είμαι, εγώ είμαι πάντα νέος. Ναι, είσαι νέος γιατί έχεις κολαράκι σφριγγυλό. Να τα, τα βλέπεις. Άρε μαλάκα, ξέχασα να πούμε να σου πω την αλήθεια, μούλησες λίγο. Στην αγορά του κρέατος εγώ θα πιάνα καλύτερη τιμή. Ναι, καλά, είσαι πιο νέος, μαλάκα, εσύ. Όταν εμείς ταξιδεύαμε Ευρώπη με τις μηχανές, μαλάκα, με την παρέα μου, εσύ είχες βέλαμος. Το έχω ξαναπεί, μωρή αδερφή. Στο χωριουδάκι σου ήσουνα με βέλαμος, ποδηλατάκι. Δεν γαμιέσαι. Με δύο ήμουνα ή με τζογκάκι, αυτόματο. Δώσε γκάζ, μωρή ανάπηρη. Βέλαμος, ρε μαλάκα, σιγά μην είχες δύο τότε. Βέλαμος μικρότερος, με την ταχύτητα στη μέση. Δώσε, δώσε. Οι τιμές για μια ξαπλώστρα μπορεί να φτάνουν έναν βασικό μισθό. 450 ευρώ πληρώσαμε. Ακούσε, πήρα γιατί έχω κλείσει ξαπλώστρα στη Μύκονο για πάρτι μας. Πόσο? 600 ευρώ. 600 ευρώ ρε μαλάκα. Τσάμπα. Θα πάμε. Θα μας βρέχει το κύμα τα παπάρια. Πρώτη όμως. Μπροστά στο κύμα. Χτυπώσε το κύμα τα πόδια μας. Εμείς θα βγάλουμε το κολαράκι μας έξω. Θα μου βάζεις λάδι. Θα σου βάζω λάδι και θα περάσουμε ζάχαρη. Εγώ θέλω μπροστά μπροστά να είναι. Να μας βρέχει. Μπροστά σου είπα 600 ευρώ. Το σετ πλήρωσα. Το έχω κλείσει μέσω του e-banking το πλήρωσα. 600 το σετ. Τι με πέρασες, παιδί μου. Για καμιά φθηνιά. Α, στο διάλογο γύφτο. Στα φθηνά θα με πας. Κύμα. Πρώτο τραπέζι κύμα θα το βγάλω. Στα φθηνά όμως. Τα γύφτηκα. Α, στο διάλογο χάθηκα. Ρε μαλάκα στην ψαρού. Πρώτο τραπέζι σου. Πιάσα πρώτη ξαπλώστρα κύμα. Γαμί σου δεν έχει πιο ακριβή. Αυτές είναι πιο ακριβές. Να το ψάξουμε. Να το ψάξουμε. Δεν ξέρεις. Άντε ρε, εύχομαι να περάσετε καλά. Θα κλείσω που να είναι εσείς, και ως τέλος σε πρόλαβα. Πότε κλείνει? Έχει λίγο ακόμα, έχει αρχές Ιουλίου. Αρχές Ιουλίου, τι έχει ρε μαλάκα. Τι 10 μέρες έχει, άντε γαμί σου. Πάει, σας έχασα πάλι. Πού σου ρε, πού σου. Πάλι μαραλίψη θα ακούμε, μαλακίες. Και πολύ σου είναι, σούργελο. Έλα, καλησπέρα! Καλησπέρα!
Γεια σα από όλοι, Λεβέντη. Γεια χαρά, Νταν. Γεια χαρά, Νταν και τα κουκιά μπαγκλάν. Θα πω μια κουβέντα. Αυτά που λέει ο Θήμιος είναι όπως τα λέει και είναι. Όλοι είναι, για να μην σου πω γιατί. Για τον Μπούτσο Καβάλα, το λέω έτσι σεμνά. Μπράβο, για τον Μπούτσο Καβάλα. Μην μιλάτε έτσι, κύριε. Είναι μαζί όλοι για τον Μπούτσο Καβάλα αυτοί. Οπότε, σωσμό δεν έχουν, Λεβέντη μου. Αυτό ήθελα να πω και σε ευχαριστώ πολύ που μ' άκουσε. Έλα, μωρή Λουλού. Τι θες, ρε. Να σου μιλήσω. Καλά κάνεις. Συγγνώμη, ρε φίλε, δεν σε έχω γράψει τα αρχίδια. Απλά... Σου είπα εγώ ότι με έχεις γράψει τα αρχίδια σου. Α, αυτό. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Επειδή ακούω διάφορα ραδιόφωνα και ακούω την αντιπολίτευση μετεπιτάσεως να ζητάει εκλογές. Δηλαδή τι, αν είχαμε ΣΥΡΙΖΑ. Με επίταση δηλαδή, με επίταση. Ναι, πώς τα βλέπεις τα ελληνικά μου, τα στρώνω. Είσαι ελληνομαθής που στρώνει. Που στρώνει. Ακριβώς αυτό είμαι και, και τρεις φορές πάω και για τρίτη φορά παππούς της, οπότε είμαι μια χαρά. Ναι, φιλαράκι, τα παιδιά μου θέλουν να κάνουν. Τα παιδιά σου γαμπιούνται από ό,τι κατάλαβα. Ναι, ρε. Α σου πω τώρα. Έχω ακούσει που λες την αντιπολίτευση να ζητάει εκλογές. Δηλαδή, αν είχαμε ΣΥΡΙΖΑ τώρα, δεν θα είχαμε 2,5 ευρώ το καύσιμο, δεν θα είχαμε φτώχεια, δεν θα έχουμε ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ. Όχι, γιατί δεν είχε αφήσει άδεια ταμεία, είχε αφήσει και τα εκατομμύρια. Θα τα μοίραζε ο Τσίπρας σε δίκαια. Θα έπαιρνε τα εργοστάσια από τους μεγάλους. Μπράβο, δεν θα είχε αυτά. Θα κρατικοποιούσε τα κανάλια όλα και όλα τα μέσα παραγωγής. Μπράβο, δεν θα είχε αυταπάτες, θα έσχιζε τα μνημόνια, θα ναι, το πρόγραμμα. Και δεν θα είχαμε θεματάκια τώρα να συζητάμε, άι στο διάλο. Η μόνη μας καούρα θα ήταν να πάμε στον Αλκίνο Ιωαννίδη στο θέατρο Βράχων. Εσύ θα είσαι, ρε μουνάκι. Πού? Στον Ιωαννίδη. Θα πάω, το δω. Θα πάω, το δεις. Ναι. Θα έρθω και εγώ. Να σου πω, θα παίξεις πουθενά. Άντε, μάγκα, με γάμισε πάλι. Άλλα ήθελα να πω και άλλα με βάζει να λέω. Τι θα γίνει με σένα, ρε που. Έλα, τι ήθελες να πεις, θα παίξω το Σεπτέμβρη, λέγει. Ήθελα να. Το Σεπτέμβρη. Ναι, ρε, μαλάκα, το Σεπτέμβρη. Για να ξαναβάλουν μάσκες το Σεπτέμβρη και θα θέλουν εμβόλια και δεν έχω. Δεν είναι αυτό, θα το κάνω για να παίξω προεκλογική περίοδο. Έλα, σου περνάω και μήνυμα. Καλά, ναι, δεν το έχουμε καταλάβει ότι πάμε για προεκλογική περίοδο. Τέλος πάντων, άντε γάμισε, τα ξέχασα τα υπόλοιπα. Φιλιά στα κολομέρια, να έρθουμε να σε δούμε, να τα πούμε. Να σου πιάσω το κολαράκι, θέλω, ρε φίλε, πεθαίνω. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εκτός από τώρα στη Θεσσαλονίκη, πότε έχει ξανά άλλη παράσταση για να κλείσω εισιτήρια. Από πού είσαι, εξωτερικό. Κύπρο. Σταμάτα, Κύπρο. Τώρα το Σεπτέμβρη πάμε πάλι. Σεπτέμβρη. Θα ανακοινώσω. Okay. Για καμία Αθήνα το βλέπω. Στο φεστιβάλ της Κνέ θα είσαι. Κάτσε να γίνει φεστιβάλ, μην έχουμε εκλογές. Ωραία. Εντάξει, thanks. Το 1822, στις 22 Ιουνίου, είχαν αφορήσει τον Ανδρούτσο, το Υπουργείο Θρησκείας, εν ώψη ενός τιμωρητοπόλεμου. Ό,τι είχε γίνει και με το Βελουχιώτη. Λοιπόν, και επειδή πάλι αυτός ο... η Σιριζέα και ο γυμναστηριακός μας σκοτίζουνε, ή σε σκοτίζουνε, διότι εσύ είσαι μικρότεροι, εμείς είμαστε μεγαλύτεροι και έχουμε πρόβλημα. Τέλος πάντων, αυτά είναι δικά σου, πηδήξου μαζί σου, ή πηδηχθεί με ό,τι σας τίνει. Φιλιά πολλά. Καλό καλοκαίρι, αγόρι μου. Ο Μπάφος. Ωραίο είναι. Μια χαρά είναι. Μία παραγγελία για τον Αποστόλη μπορώ να κάνω. Παρακαλώ. Για την δενδροφύτευση που είχε ζητήσει πιστοποιητικό ότι η κυρία είχε γνώσεις πατριδογνωσίας από την Τετάρτη Δημοτικού. Πότε είναι αυτό? Α, ήταν παλιό. Ποια δενδροφύτευση? Βέβαια, δενδροφύτευση είχε ζητήσει. Ποιος, τι? Θα σας εξηγήσω, θα σας πάρω σε λίγο. Δεν νομίζω να με βρείτε. Ναι, γεια σας, γεια σας. Καλά. Έλα, πώς το λέει, ο Δανοκουνούμαλος από Σάμο. Όπα, δεν είσαι και πολύ Δανός. Ναι, τώρα που κατέληξα ήθελα να δω τα τέτοια. Θα ξεκινήσω δύο αστεία και δύο σοβαρά και μια παραγγελιά. Λοιπόν, τα αστεία είναι απαραίτητα? Πολύ απαραίτητα. Μάλιστα. Πολύ απαραίτητα. Θα χορτάσουμε πάλι. Μέρα της μουσικής εχθές, ο μαλάκας ο αυτιάς εδώ, το πατριωτάκι μας, το γλύφτης, αντί να πει ότι πρέπει να βάλουν γιατρούς σε όλα τα νησιά, παρακαλάει και γλύφτη και κάνει τσιπούνια στον καθέναν. Ένα μηδέν. Δεύτερον, η Σιριδέα, καλά είναι που λέει ο Τσακαλώτος, αντί να τον πείθει, πείθει και τα πειθήκια. Είναι μια καλή εκδοχή, εγώ πιστεύω. Με τον Αλέξη για πάρα πολλά χρόνια, πότε με πείθει, πότε το πείθει, πείθει το πείθει. Και τα σοβαρά είναι το εξής. Πείθει το πείθει. Μου είπε ένας φίλος στρατιωτικός που είναι συνταξιούχος ότι πήρανε όλους τους τίγκερς τους πυράβλους από εδώ. Διάσαν τα νησιά. Είμαστε ξεβράκοντοι και δεν τη λένε την αλήθεια. Γι' αυτό ο Γερμανός έκανε τις δηλώσεις ότι έστειλε όπλα, τίγκερ και πυράβλους. Και το τέταρτο και πιο σημαντικότερο για μένα είναι η ομιλία του Παφίλη εχθές στη Βουλή 21 Ιουνίου. Ο
ο οποίος αναφέρθηκε για τον τρομονόμο ότι όποιος λέει τη γνώμη του παρακινεί, λέει, τις μάζες και θα ποινικοποιείται. Αυτό είναι που λέει το τραγούδι «Κι ήρθες πάλι πίσω σαν τον τρομονόμο». Αυτό. «Κι ήρθες πάλι πίσω σαν τον τρομονόμο που στον τόπο του εγκλήματος γυρνά». Ακριβώς. Να πάνε να γαμίσουνε και ο κόσμος θα λέει τη γνώμη του. Και κακά κορίτσια για πάντα. Έτσι. Κι αν συγγνώμη μου ζητάς, ξέρω πως μόνο πίθη το πίθη να με σκοτώσεις θες ξανά. Πάρτα μοριάρωστη. Είμαι έξω από Καπιανού το κανάλι που είχε χρεοκοπήσει το Μέγκα με 350 εκατομμύρια. Το ένα από τα δύο. Άμα το βρεις θα κερδίσεις γλυφιτζούρι. Να σου πω... Άρα είσαι στην Κηφισιά. Στην Κηφισιά, ναι. Μην δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Όχι, δεν θα δώσω. Να σου πω κάτι. Έδωσε, ο Μητσοτάκης είπε φιλελεύθερη πολιτική και καπιταλιστική πολιτική. Θα κάνει, το είπε ο άνθρωπος, δεν είπε ψέματα. Έντιμος. Λοιπόν, όλα να το χρεώσουμε. Τουρίστας. Τουρίστας. Με λοιπόν, το ψάθινο καπέλο και τη σαγιονάρα τη Χαβαγιάννα όλη την ώρα, αλλά έντιμος. Βρίσκεται άνθρωπος τουρίστας ή οποιοδήποτε να πληρώσει 25 ευρώ τη χωριά, τι βρίσκεται. Ταξιδιώτες που μόλις γύρισαν από τη Μύκονο πλήρωσαν 25 ευρώ για μια χωριάτικη σαλάτα. Βρίσκεται άνθρωπος στο κέντρο της Αθήνας για μια γκαρσονιέρα να δώσει 400 ευρώ. Βρίσκεται. Βρίσκεται άνθρωπος για μια ξαπλώστρα να δώσει 50 ευρώ. Βρίσκεται. Τι 50 ευρώ, παιδί μου, η άλλη έδωσε 600. 450 ευρώ πληρώσαμε. Πρώτη όμως. Μπροστά στο κύμα. Χτυπώσε το κύμα τα πόδια μας. Λοιπόν, άιτε γαμίσετε να πούμε μαζαλίσατε. Θα στα έλεγε ο Μητσοτάκης, τον ψηφίσατε. Κάστε και βουλώστε το. Ήρθε η πελάτη, θα σα αφήνω. Γεια. Μην ακούει τέτοια. Απόστολε, καλά είσαι? Καλά. Ο Μπαρμπαγιάννης από την Κολονία είμαι. Μπαρμπαγιάννης κι εσύ? Ναι. Μπαρμπαγιάννη, γέρασες, πολλές φουρτούνες πέρασες. Όχι, μπάρμπας στην ηλικία, όχι. Λέω κι εγώ. Ναι. Θελικά καλά. Δεν μου λες κάτι, πότε θα σταματήσετε για καλοκαίρι? Θα σταματήσουμε 8 Ιουλίου. Και μάζε μας, λοιπόν, σας δεν που θα μας αφήσετε. Τι θα ακούμε μετά εμείς, Ραποστός? Κονσέρβα. Τι να κάνουμε. Κονσέρβα. Θέλετε να φέρουμε ξανά τον Μπογδάνο να μας κάνει αντικατάσταση? Έλα, Μπογδανιές. Α, λέω, άρα κονσέρβα. Είδες τι ωραία που κονσέρβα τώρα. Λοιπόν, και μια, θέλω να στείλω μια υπόδειξη. Η Ιβάνα Μπάρμπα στο Πασόκ πήγε. Ναι, γιατί που ήταν? Δεν ήταν στο Λαός πρώτα? Ναι, είχε περάσει. Ναι, λοιπόν, γιατί δεν την πάει στην Κορώνη, ας πούμε, να πολιτευτεί, αλλά την αφήνει στη Β' Αθήνας? Γιατί να πάει στην Κορώνη? Για να έχει μπάρμπα στην Κορώνη. Άντε. Άθλιο. Άθλιο, αλλά εκτιμώ τη σκέψη. Γεια σου, Αποστόλη. Χάρηκα που σ' άκουσα. Λοιπόν, Αποστόλη, πόσα σπίτια έχεις εσύ? Πόσο να έχω, εντάξει, δεν έχω και 122 που είχε ο Μπάρμπι. Δεν ξέρω αν θυμάσαι τον πατέρα του. Πιανού, του Βαρδιτσιώτη? Ναι, που ήταν υπουργός Εθνικής Άμυνας και έκανε τα χεράκια του έτσι και έλεγε «Έχω καθαρά χέρια». Α, το έλεγε και αυτός. Από εκεί τα πήρε, φαίνεται, τα καθαρά χέρια του. Ωραία, γιατί δεν μπορεί ένας άνθρωπος να έχει 122 σπίτια? Πέσετε να το φάτε τον άνθρωπο και αυτόν και τον τράγκα. Εγώ δεν έχω ούτε ένα, ρε φίλε. Έκανες κακή διαχείριση, δεν σε κλαίμε. Ναι, δεν έχεις άδικο, τα έφαγα στα μπουζούκια. Δεν ξέρω τι τα έκανες. Ναι, δεν μου λέει. Μπορεί να έπαιζε ξυστό, ξέρω εγώ. Αποστολή, μήπως πρέπει να κάνουμε DNA στον κούλι? Γιατί, υπάρχει αμφισβήτηση? Να δούμε από πού προέρχεται. Τι, μήπως δεν είναι Μητσοτάκης και Παπανδρέου, ξέρω εγώ τι. Δεν ξέρω, ξέρεις, κουφάλα ξέρεις, αλλά κάνεις ό,τι δεν ξέρεις. Ναι, τη Σάντι ήθελα, παραπολιτικά εκεί. Ναι, τη Σάντι. Ναι. Σαν την Παπαρούνα μοιάζεις που λέμε? Η Σάντι που είναι δίπλα στην Κανάρη. Σάντι στην Κανάρη, σαν την Παπαρούνα στην Κανάρη. Έχει Παπαρούνα εσύ Κανάρη? Δεν καταλαβαίνω. Τηλεφωνικό και το τηλεφωνικό και το πήρα ή πήρα κάτι άλλο? Κάτι άλλο. Εκεί είναι παραπολιτικά? Είναι, αλλά είναι κάτι άλλο. Το κάτι άλλο που λέμε. Α, είναι το κάτι άλλο. Ναι. Μάλιστα. Και πώς μπορώ να βρω το κάτι το διαφορετικό? Η Σάντι είναι το κάτι. Αγκόμενος είστε? Όχι, είστε το boyfriend? Αγκόμενος προμηθευτής είμαι. Γιατί αποκλείεται όμως τη συνθήκη? Δεν ξέρω τι είναι, κύριε. Το τηλεφωνικό κέντρο εγώ θέλω. Τέλος πάντων, κύριε προμηθευτή. Προμηθευτή. Πάρτε μετά τις δύο αν θέλετε να μας προμηθεύσετε κάτι.
Εσύ ποιο, με ποιον κύριο μιλάω? Τζένι Μπότσι. Εσύ είστε ο κύριος Τζένι Μπότσι? Ναι, ναι. Έτσι αυτό προσδιορίζουμε. Υπάρχει θέμα? Όχι, φίλε μου, συγχαρητήρια να έχεις. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Σε καμαρώνω. Να με καμαρώνεις, μπράβο, εγώ καμαρώνω εσένα. Προμηθευτή. Έλα, ρε Αποστόλη. Έλα. Για χαρά. Με την πρώτη δεν το περίμενα αυτό. Είδε, δεν ήσουν έτοιμο, είχε κάνει τι δουλειέ άλλε, ε. Νομίζω ότι είμαι σαν τι εταιρείε τηλεφωνία. Με βάζει εκεί στην αναμονή και λε, α, όποτε το σηκώσει. Ανοιχτή ακρόαση. Και πλένει στα πιάτα. Ακριβώς. Να σου πω τώρα, οδηγάω. Είμαι ο γιο του Ακινθινού. Πλήνω δύο, ναι. Από τι έφυγε ο πατέρα σου? Ήταν ταλαιπωρημένο. Είχε εγκεφαλικό, αλλά ήταν. Το ήθελε να φύγει και ο ίδιο. Τι εγκεφαλικό είχε, αφού έπαιρνε εδώ, μιλάγαμε κανονικά. Ναι, αλλά ήταν. Είχε μπει σε νοσοκομείο, είχε κάνει εγχείρηση γιατί έπεσε και έσπασε το γοφό του. Ήταν, δεν είχε δυνάμεις, ήταν ταλαιπωρημένος. Θέλω να σημειώσω την τελευταία. Χθες δεν σε άκουσε και έγινε αυτό που είπε την προηγούμενη φορά που μιλήσατε. Έγινε αυτό που είπε, τι είπε? Είπε ότι αν δεν σε ακούσει μια μέρα θα πάθει λαχτάρα. Και δεν με άκουσε μια μέρα και πάθει λαχτάρα? Δεν σε άκουσε, δεν ξέρω αν τυχαίο. Τέλος πάντων. Εγώ φταίω. Όχι, δεν φταίει η Αποστόλη. Δεν φταίει. Και σε ευχαριστούμε για τη συντροφία που μας κρατάτε. Πόσο χρονών ήταν ο Ακινθινός? 87. Και παιδιά τέτοια? Παιδιά έχει 3 γιους, 2 νύφες, 4 εγγόνια, πολλά νύψικα. Α, είχε, εντάξει, χάρηκε πράγματα, είδε. Ωραία. Είδε. Έφυγε, είδε πολλά πράγματα, ήταν πάντα ευχάριστος. Ήταν, έζησε πλήρη ζωή και... καλή ζωή. Να είσαι καλά, φίλε μου, να είστε γεροί, να το θυμάστε. Ευχαριστώ πολύ, Αποστόλη, και σας ευχαριστούμε και εσάς. Έλα, ρε Αποστόλη. Έλα, τι έγινε? Ρε, τι κρίμα για το Ζακυνθινό. Αποστόλη, άκουσα πως ενδιαφερόσουν για το Ζακυνθινό. Πόβο, τα άκουσα τώρα που το είπε ο Θημιός Ανατρίχιας, αρέσει. Ήτανε φυσιογνωμία, λέει, έτσι. Ήταν. Εντάξει, τι άνθρωποι, πόβο, εντάξει, απίθανος. Κρίμα, ελπίζω η Μπάμπο να συνεχίσει για λίγο ακόμα τουλάχιστον, εντάξει, να τη ευχαριστιόμαστε. Η Μπάμπο περνάει τελικό. Σωστά. Όλους θα μας τάψει αυτή, ξέρει. Η μαμά μου κάθε καλοκαίρι που είναι στη Λιβαδιά μαγειρεύει για την ενορία εκεί και πάνε οι φτωχοί και παίρνουν πια το φαΐ. Λοιπόν, είναι ένα παλικάρι και γύρω στα 50 στη γειτονιά, ο οποίος έχει αναπηρία 82% και μένει με τη μαμά του, έπαιρνε τη σύνταξή του και αυτή τη σύνταξή της και κουτσοπερνάγανε. Κάθε φορά λοιπόν που περνούσε από επιτροπή, το αφήνανε το ποσοστό του κανονικά και έπαιρνε συνέχεια τη σύνταξη. Και τον περνούσε και η επιτροπή να δουν μήπως η αναπηρία άλλαξε και πήγε 5%, ας πούμε. Μονίμως αυτό. Λοιπόν, άκου να δεις. Λογικό αυτό, πολύ λογικό. Πολύ λογικό. Με τις επιτροπές. Λοιπόν, τώρα πήρε την επιτροπή. Πέρασε από την επιτροπή, του γράψαν 82% πριν 3 μήνες. 82% αναπηρία, αλλά δεν του γράψαν ότι είναι ανίκανος για κάθε εργασία. Ενώ 82% υπάρχει περίπτωση να είναι ικανός για κάποια εργασία. Ναι, μάλλον. Μάλιστα. Λοιπόν, και του κόψανε τη σύνταξη. Και πάει καλά και του κάνανε. Α, στο διάλογο. Η παλιωτοχάντζα. Και πάει και λέει στη μάνα μου, κυρία Ευαγγελία, λέει, δεν λες κάτι στον παπά να παίρνω και εγώ και η μάνα μου να πιω το φάι, γιατί έχει φτάσει το σκάτω στην κάλτσα τέλος πάντων. Και του λέει, μάνα μου, αυτό και αυτό, τέλος πάντων θα το πολέμει να ανησυχείς. Και λέει, μα ρε παιδί μου, και αυτός ο Μητσοτάκης τίποτα δεν άφησε όρθιο. Και τη απαντάει, αχ, μην τα λέτε αυτά, κυρία Ευαγγελία. Ό,τι μπορεί κάνει. Του τύχανε και τόσα. Είναι και ο πόλεμος. Τι να κάνει. Και του λέει, μάνα μου, τι να σου πω, ρε παλικάρι μου. Δεν έχεις να φας και ομολογάς Μητσοτάκη, τι να σου πω. Τέλος πάντων. Είναι ένα θέμα, τέλος πάντων, άστο παιδί, γιατί έχει και αναπηρία. Ναι, έχει αναπηρία, εν πάση περιπτώσει, αλλά κάπου όπα. Εντάξει. Απλά πες του και τι ιδέες έχουν οι πρωτοκλασσάτοι υπουργοί για τα άτομα με αναπηρία. Κάτι εικόνες εκεί πέρα που κυκλοφορούν τελευταία με τον Αυγενάκη στην εξέδρα και τους παπάδες και οι άλλοι. Δεν εννοούσα αυτούς, τους άλλους που έχουν και ιδεολογική άποψη γύρω από τους ανάπηρους. Α, είσαι βρακνιασμένος. Όχι, καλά είμαι, γιατί. Α, όχι, κάπως κούγεσαι. Βάζω λίγο γρέζι για να αποκτήσει ενδιαφέρον. Αγάπη μου, τι λες, έχεις γίνει πολύ σεξι. Εντάξει, ό,τι μπορώ κάνω. Είπε κάποια στιγμή ένας, μια ακροάτρια τέλος πάντων, ότι κάνατε ένα συνέδριο εκεί πέρα, μαζευτήκανε πάρα πολλοί κουκουέδες και δεν σας έδειξε κανένας. Πάτε καλά, ρε, με τα μυαλά σας. Εδώ είναι 32% που έχει πάρει ο Τσίπρας και δεν τον δείχνει κανένα κανάλι. Σας με το 5,5 θα δείξουν. Άλλωστε βγήκανε, λέει, τα αποτελέσματα, όχι 30. Τον Τσίπρα τον πολεμήσαν και τα κανάλια του 19, τα θυμόμαστε. Γιατί δεν βγήκε? Επειδή ήταν ανίκανος και ψεύτης? Όχι, επειδή τον πολεμήσαν τα κανάλια. Ρε αρχίδι, όταν εμείς πηγαίναμε στην παραλία της Αρετσούς, εσύ ήσουν στα αρχίδια του πατέρα σου. Ναι, αλλά μπορεί να με έλιαζε εκεί, σε αυτή την παραλία. Έχεις ακούσει το λεγόμενο λιαστό παπάρι? Το έκοψε. Εκεί είμαι στο λιαστό παπάρι ήμουν εγώ. Όχι, αλλά δεν σε συμφέρει. Τι? Του Ανδρέα Παπανδρέου. Τι? Πηλιά, ρε μαλάκα.
Τι λες, κάτι με έναν ιρμό μια φορά μπορούμε να πούμε. Λέγε ρε μαλάκα, λέγε, τι θες. Κάτι που να βγάζει νόημα μια φορά, υπάρχει όμως να το πούμε. Τι θέλεις, δεν γαμούμε Πασόκες Παρθένες κάτω το 40. Είστε δεν υπάρχουνε. Και είμαστε μεγαλύτεροι. Τι περιμένεις να σου μάθουμε εμείς το αεροπαστολικό. Τώρα θα έρθουν. Ναι, γιατί έχω αρχίσει από τα δύσκολα και το άφησα αυτό τελευταίο. Με τη χείρα του Βοσκόπλου θα γεμίσουμε τουρίστριες με την Άντζελα. Έλα γεια λοιπόν. Εσυνέπειε του αυνανισμού. Τη προκεχωρημένη ηλικία. Έλα, αγόρι, με ακούς. Τι είναι? Τι λέει? Καλά. Μπράβο, ρε. Δεν ακούω τώρα τελευταία γιατί ανησυχώ λίγο για την υγεία μου. Γιατί άμα ακούσω το Θήμιο να κράζει τώρα, λέει, θέλω να τα πάρω. Το κράζει, ε? Δεν το κράζει. Όχι, το στηρίζει ενώ ψυκλογών. Το στηρίζει ενώ ψυκλογών. Να δούμε το νέο. Αποφάσισε, το πήρε απόφαση πια. Σου λέει να δούμε κάτι καινούργιο, κάτι φρέσκο. Μακάρι να συμβεί. Με νέες ιδέες, νέες πολιτικές. Που αυτά που θα λέει επιτέλους θα τα κάνει. Όχι σαν και αυτούς τους καραγκιόζητες που έχουμε μπλέξει. Ναι, αγόρι μου, ναι. Όσο πάντως θα έχει. Είναι ένα συνεπή πολιτικό. Με λόγο και έργα. Πάντως θα έχει γούστο αυτό που είπες όσον αφορά τη στήριξη. Τη στήριξη που θα κάνουν τα μέσα αποβλάκωση στον Κούλι, που θα του δείχνουν ένα μυτσοτάκι ανθρώπινο. Τα μέσα αποβλάκωση, αυτή είναι η δουλειά του να κάνουν. Από εκεί πληρώνονται, εκεί θα γλύψουν. Ο Έλληνας όμως δεν πρέπει να ξεχνάει ότι αυτός ο ανθρώπινος μυτσοτάκι θα είναι αυτός. Είναι αυτός που έχει πει ότι ξέρει ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι εξαρτημένοι από το μισθό του. Ότι αυτός που λέει τι πάει να πει όλοι στο πανεπιστήμιο, δεν είμαστε όλοι ίσοι, και δεν πρόκειται να γίνουμε ποτέ. Τα έχει πει αυτά. Mm. Ότι δεν τρέφω αυτά πάντα για μια κοινωνία χωρίς ανισότητες. Είναι αντίθετο στην ανθρώπινη φύση. Τα έχει πει αυτά τα πράγματα. Ξεφτύλα Έλληνα, έτσι και το βγάλεις. Μην μιλάς έτσι. Κλεισμένη Έλληνα, έτσι και το ξαναβγάλεις πάλι. Μην μιλάς έτσι. Εγώ προτείνω ο Έλληνας να βγάλει κάποιον. Να, ποιον προτείνεις εσύ? Κάποιον που θα πιστεύει σε μια κοινωνία χωρίς ανισότητες. Αυτό είναι ο Αλέξης. Δια της ατόπου βγαίνει, ορίστε. Και το έχει αποδείξει και ο άνθρωπος τώρα. Γιατί το ψηρίζουμε? Γιατί δεν πάμε κατευθείαν στον Αλέξη να τελειώνουμε? Εγώ αυτό λέω. Ποιος είναι, ο Κουτσούμπας που θα βγάλει τις πάντες? Ποιος Κουτσούμπας τώρα, σε παρακαλώ. Ο Τσίπρας που ξέρει ο άνθρωπος τώρα. Ο Κουτσούμπας δεν θέλει να κυβερνήσει πρώτα-πρώτα. Σε παρακαλώ. Βάλε τον Αλέξη που πιστεύει σε μια κοινωνία τέτοια και θα τη φέρει κιόλας. Εννοείται ότι δεν θέλει. Για να είμαστε σοβαροί, δεν βγαίνει. Δηλαδή, ο Κουτσούμπας και εσείς, ας πούμε, οι κομμουνιστές, ο Θήμιος. Ποιο Κουτσούμπας, παιδί μου, σου λέω, ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας, αυτή είναι η κοινωνία που δεν έχει ανισότητες. Έλα, να είμαστε λίγο σοβαροί. Να είμαστε λίγο σοβαροί. Ξύπνα, μαλάκα, Έλληνα. Εγώ θα πρότεινα τώρα που έχει κάνει και τις εγχειρήσεις ο Καμένος και έχει αδυνατήσει και μοιάζει σαν άλλος. Μήπως είναι και οι ιδέες του σαν άλλου. Κοίτα το καθαρό βλέμμα του Αλέξη Λίθιε, ψηφοφόρε. Και κοίτα το βρώμικο βλέμμα του αγανόμαστο του νυν γουρλωτό, το γουρλωτό. Πες το. Γουρλωτό, αυτό, το υποχθόνιο αυτό. Έχεις καμιά φωτογραφία με το καθαρό βλέμμα του Αλέξη με την ευκαιρία, μιας και το ανέφερες? Πολλές, πολλές. Α, έχεις, εντάξει. Έλα, να είσαι καλά, χάρηκα πάντως, ε. Θα σου στείλω και μία παρεμπιπτόντως και μία dick face, πώς το λένε, dick fist. Dick fist, ναι, δηλαδή που σε ειρήνη που λέμε. Είναι αυτό που λέει, all we are saying is dick peace a chance. Ναι. Όχι, να είστε καλά ρε παιδιά. Ναι, τι όχι. Άξι, no. Καλά, επειδή είπες εσύ ναι, να πω κι εγώ ένα όχι. Α, αντιδραστικούλης, μ' αρέσει. Τι να πω, δεν ξέρω, από τόσα χρόνια σε ακούω, μ' αρέσει πολύ πολύ, μ' αρέσει. Με κάνει να μην νιώθω ανώμαλος, δεν ξέρω. Α. Με κάνει ένα φυσιολογικό πράγμα. Μ' αρέσει αυτό που ένιωθες ανώμαλος μέχρι ψες. Ναι. Άμα σε ακούω, έρχομαι στα ίσια μου, δεν μπορώ να πω. Α. Να πω και καμιά μαλακία. Ναι, αμέ, γιατί αυτό το είδα. Τέλος πάντων, ναι, πες και μια μαλακία. Άντε έτσι για αλλαγή. Καλά, δεν είναι τόση μαλακία, γιατί προσέξτε να πω. Μπορεί να πάρει κανένα 15 περισσός, να πούμε, να ετοιμάζεται να μας τα φέρει κάπως τα πράγματα πιο ρεαλιστικά. Αμά, να ετοιμαζόμαστε για συνθήκες ώριμες, Θεέ μου. Δεν ξέρω γιατί πλέον, δηλαδή πόση μαλακία. Να πω και μια άλλη. Προδοσία δεξιά και αντιλαϊκά η αριστερά τα κάνει. Άντε, κουκουέ, να τελειώνουμε. Κουκουέ, γαμώ το μουνί της αδερφής του, που λέει ο κ. Βασίλης. Κουκουέ, γαμώ το μουνί της αδερφής του. Εντάξει, πού να μην είσαι, πώς το λέω, όχι, ανάποδα πάει. Μέχρι πότε θα μας κάνετε, πότε θα πάτε λίγο παιδί? Μέχρι 8 Ιουλίου. Α, ωραία. Πώς το λένε, ο Θήμιος, γιατί βάζει συνέχεια τον Άδωνη? Μου έχει κάνει εντύπωση, έχω παρατηρήσει ότι πάρα πολλοί άνθρωποι μιλάνε υπέρ των αμβλώσεων, αλλά έχουν ήδη γεννηθεί. Ναι. Δηλαδή κάποιο δεν έκανε άμβλωση σε αυτούς. Τον έχει καψούρα, ξέρω εγώ. Θέλει να του φάει τη θέση, δεν ξέρω. Λες. Πολλά σκέφτομαι. Του δίνετε τελικά και τίποτα, θα διευκρίνιστα. Του Άδωνη τα διευκρίνιστα. Αν του δίνετε κι εσείς κάτι είναι εκεί που τον βάζει συνέχεια ο Θήμιος. Εμάς είναι διευκρινισμένα μα του δώσουμε. Καλά. Τα άλλα τα διευκρίνιστα, αυτά παραμένουν αδιευκρίνιστα και θα παραμείνουν αδιευκρίνιστα και για όλη την προεκλογική περίοδο. Μην ανησυχείς. 300.000 ευρώ αδιευκρίνιστα ποσά. Μα διευκρίνιστα θα βγει ο Άδωνης.
Όχι ρε καλαμούκι, θα βάλουμε τον Παφίλη να λέει πάρτα μοριάρωση ή να ταχώνει στο σκάι τον Πορτοσάλτε να πούμε. Έλεος δηλαδή, να ρίξουμε το επίπεδο τελείως κάτω. Να πάλε λίγο να ακούσει ο κόσμος Παφίλη. Πάρτα μοριάρωση. Σε παίρνω από τον ημίτο. Μην είσαι ο εξωγήινος που την άλλαξε. Οδηγήθηκε λοιπόν μια ιστορία για ένα νέο παιδί, ο οποίος τον βρήκε και του ζήτησε να συνηγορήσει στην αλλαγή φύλου, επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του το είπε ένας εξωγήινος. Με κατάλαβε. Έκοψε το Τζούνι. Γεια σου. Γελάτε, γελάτε, το βρίσκεται αστείο. Γυρίζω από το μπάνιο εχθές στο ύψος της Αγίου Στεφάνου, 8 η ώρα το βράδυ. Δεξιά είναι ένα Τέσλα με ανοιχτά παράθυρα και πάει με 80 χιλιόμετρα στη δεξιά λωρίδα. Και ανοίγω το παράθυρο και τι του λέω. Με τον καρνάγκουλα το ταξί που κάνει 1000 χιλιόμετρα για πλάκα, έτσι. Τι του λέω, Αποστόλη μου, το σπίτι θα φτάσει. Του λέω, θα σπρώξει με. Έλα, γεια. Έλα, τι γίνεται. Χρόνια σ' ακούω, αλλά δεν σ' έχω πάρει ποτέ. Κότα. Συνήθως περπατάω και σ' ακούω το απόγευμα, ξέρεις. Το καυστικό σου χιούμορ βοηθάει πολύ στο κάψιμο των θερμίδων. Απλά πρόσεχε μην γίνεις το τραγούδι που περπατούσε αφηρημένος και δεν είδε το φανάρι. Περπατούσα αφηρημένη και δεν είδα το φανάρι. Είδες μόνο τρομαγμένο σε ένα Honda να φρενάρει. Αυτό πρόσεχε. Είδα μόνο τρομαγμένη ένα Honda να φρενάρει. Έτσι, περπατώ στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρετε και προχτές που ήρθες στη Θεσσαλονίκη, ήσουν πολύ καλός. Αφού μιλάμε, έκανες για τον ουρανό να κλάψει. Ρε. Κοντέψαμε να φύγουμε με τη βροχή, αλλά εντάξει, ήσουν ωραίος και μας κράτησες. Μα είναι δυνατόν, θα μας φτιάξει η βροχή. Με τη γυναίκα την ωραία, αρέσει, που την πείραξες όμως και θα σε μαλώσω. Την είπες ότι είναι σπινιάρα. Ποια τη δικιά σου? Για τα καλλιτικά, ναι, που τη ρώτησες κάτι για το Instagram και τα καλλιτικά. Μα συγγνώμη, αγάπη μου, τώρα δεν παίρνει καλλιτικά από το Instagram. Τι είναι τώρα, τελευταία είναι, συγγνώμη. Εντάξει, είμαστε και λίγο μεγαλύτερη. Δεν το παίζουμε στα δάχτυλα το Instagram. Εμείς ξέρεις τώρα. Ήσουν ωραίος πάντως. Μπράβο σου. Σε χαίρομαι. Σε ακούω χρόνια και θα συνεχίσω να σε ακούω γιατί μ' αρέσει έτσι πως τα λες. Τώρα, ανθρώπινα μιλώντας, αυτή και Ρωμαίος, πολύ την ψυχοπόνεσα. Και η Μενούλα, φαντάσου μία φορά στη ζωή της, μία. Να χρειαστεί να μετρήσει τα λεφτά της, ρε μου. Η Κεραμαίος. Η Κεραμαίος, να. Ούτε στον εχθρό τέτοια κατάρα. Ευτυχώς που γεννηθήκαμε φτωχοί, άγιο είχαμε. Μαζεύονται αυτοί ο Βαρβιτσιώτης και ο Μητσοτάκης και τραγουδάνε στην τραπετσόνα πια δεν έχουν ζωή. Πάρ το στεφάνι μας, πάρ το γεράνι μας. Ναι. Επίσης, αυτή η κομφή δεν μίλησε στην καρδιά σου το δράμα της. Που πρέπει συνέχεια να απαντάει στις τράπεζες γιατί την ενοχλούν για τα δάνεια που έχει. Λε ρε, πούστε μου. Δεν υπάρχει σωτηρία δηλαδή. Πού να πάμε να πέσουν. Η κομφή ποια είναι? Η κομφή, η κομψοτάτη, η ωραιοτάτη. Όχι, αγάπη. Η σύζυγος. Αυτή είναι η υπέρκομψη, δεν είναι η κομψή. Ποια κομψή? Τα βλέμματα στράφηκαν στη Μαρέβα Μητσοτάκη, που σε ένδειξη τιμής προς τον Κινέζο πρόεδρο, επέλεξε να φορέσει ένα πράσινο χειροποίητο πανοφόρι του Ικο Σαντάι. Αχ, υπέρκομψη. Κομψή ήταν η Μπαζιάνα μέχρι εκεί, τελεία. Αυτή είναι η υπέρκομψη. Αυτή είναι η υπέρκομψη. Υπέρκομψη, υπέρλαμπλη, σε υπερθετικό όλα. Τη έβαλα τον τίτλο, συγγνώμη, αναχαθώ η γαϊδούρα. Να σου πω, αυτός ο Βαρβιτσιώτης τα κλειδιά τα έχει όλα σε ένα μπρελόκ. Ναι, γύρω-γύρω. Εκτός και αν έχει ένα κλειδί, πας πάρτου για όλα, τε μην κουράζεται. Αντί ήταν να δεις ο έξυπνος και τον είχα για βλάκα. Και θα σας έλεγα ότι έχει και μια σοσιαλιστική έμπνευση ο Έμφυα από πίσω του. Επίσης, λέμε για το Μιλτιάδη που έχει εντάξει 122 ακίνητα. Οκ, λέμε, αλλά σκέψου ότι μπορεί να είναι τρύπες. Δηλαδή. Καρσονιέρες, μικρά. Α, τόσο μικρά. Το ξέρεις. Ο άλλος έχει να σπείρει στα Χανιά, μας έχει ζαλίσει με 500 τουαλέτες μέσα. Είναι απλό, απέριτο, δεν είναι μεγάλο. Παραπάνω από. Δεν περνά τα 550 τετραγωνικά μέτρα. Ο Μίλκος τι έχει? Μπορεί να έχει ένα με κοινόχρηστη τουαλέτα, 5 διαμερίσματα στον ίδιο όροφο, με μια τουαλέτα στη μέση. Α, το διάλο, τόσο φτωχά. Δεν το έχω. Sorry, βιάζεται για να κρίνετε όμως. Όχι, εντάξει, κρίνω και θα το ζητήσω. Ένα θα πω και θα καταλήξω. Haters gonna hate. Τι είναι αυτά δηλαδή? Θα κάνω μετάφραση και για τους Σιριζέους, λογικό που δεν το πιάσες. Οι μισητές πρόκειται να μισήσουν. Α, τι λες? Το έκανα Google Translate, Τσίπρας αγγλικά, αλλά εντάξει. He has to. Δεν μιλάμε ρε την αγγλική, μιλάμε όμως άπτεστα τα ελληνικά εμείς. Ναι, αυτό ναι, ήθελα να σου το πω κι εγώ. Γι' αυτό θεωρώ ότι το ορθόν θα ήταν. Τι είπε η Σιριζέα τώρα που άκουγα? Ότι για τον ανάπηρο λέει δεν γράψανε στον ΟΠΕΚΑ που έπαιρνε το προνοιακό και ένα κομμάτι σύνταξης από τον πατέρα του. Ότι δεν του γράψανε στην επιτροπή που πέρασε ότι δεν είναι ανίκανος για πάσα εργασία. Πες τις χαιρετίσματα.
ξέρεις πόσοι, όπως και εγώ είμαι μέσα σε αυτούς, παίρναμε ένα κομμάτι από τον πατέρα μας σύνταξη λόγω αναπηρίας, 80% εγώ, και μας το κόψανε. Γιατί ο Κατρόγκαλος το 16 πέρασε ένα νόμο που λέει δεν υπάρχει μερίδιο θανάτου από πατέρα σε ανάπηρο άτομο που υπάρχει. Θα του δώσουμε 360 ευρώ και τι συμβαίνει στις βαριές αναπηρίες του ΟΠΕΚΑ που είναι δεν ξέρω και πόσοι χιλιάδες άνθρωποι με 313 ευρώ. Κόβεται όταν ό,τι παίρνεις παραπλήσιο παραδίπλα το περνάει και για ένα ευρώ. Η σύνταξη, το μερίδιο της σύνταξης κόβεται, σου δίνω 360. Η πουστιά είναι ότι δεν στα δίνω αμέσως, στα δίνω λίγο. Δηλαδή η δικιά μου η περίπτωση θα φτάσει να πάρει 360 αφού μου κόψαν το 313 από την πρόνοια το ΟΠΕΚΑ στο 24 άμα ζούμε. Κατάλαβες, πέσεις χαιρετίσματα. Να ενημερωθεί. Καλά και να ενημερωθεί. Έλα. Νομίζω αν είναι κατά του ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει πως δεν ενημερώθηκε. Ναι, αλλά να ακουστεί αλήθεια. Εντάξει, ναι. Δεν με ενδιαφέρει αυτή με τη μαλακία της μια ζωή. Εντάξει, δηλαδή δεν γίνεται άλλο με αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Ο Μητσοτάκης μόνο. Είναι συνέχεια του κράτους που λέμε. Μπαίνει ο ένας, φεύγει ο άλλος, κάνει αυτά που ψήφισε ο άλλος να πούμε. Μας έχουν γαμίσει εδώ πέρα. Κόβεις από τον ανάπηρο ρε μαλάκα το προνοιακό. Πόσο κόβεις ρε μαλάκα αυτό το πράγμα. Να τους θυμηθείτε στις εκλογές, μην τους ξεχάσετε. Ποιο εμένα το λες βρε. Τους πολεμάω και τους δύο, μην το λες εμένα. Και τους δύο τους πολεμάω. Αλλά τον έναν τον ξέρω τι είναι. Που λένε δεκανίκη της δεξιάς. Τον έναν τον ξέρω. Ξέρω ότι είναι απατεώνας, λαμόγιο και τάχα μου πουλάει ανθρωπισμό. Περίμενε, για ποιον τους δύο μιλάμε τώρα. Για τους δεξίους. Για τον άλλον όμως που φοράει την κάμπα του αριστερού. Άσε μας τώρα να πούμε, όχι εσύ γενικά. Πού είσαι, Αποστολή, και έχει χαθεί, φίλε, και δεν μπορώ να βγάλω γραμμή. Παίρνουν κάτι μαλάκες, καταλαβαίνεις. Εντάξει, φίλε, όλοι μαλάκες είμαστε. Να σου πω λίγο στα σοβαρά και μετά το καφελίσουμε. Έκανε ένα πολύ ωραίο πέσιμο ρουβίκονα στην Αττική Οδό και τους μπουζουριάσανε. Αυτή η αλληταρία, δηλαδή, εντάξει, δεν δυνατή. Ποιο θες να μπουζουριάσουν, την Αττική Οδό? Που έκλεισε τον κόσμο μέσα δύο μέρες. Φίλε, σε έκλεισε στο χέρι. Και αποτύχει, δεν πέθανε κανείς. Την Αττική Οδό θα μπουζουριάσουν, τους επέβαλε πρόστιμα ο Μητσοτάκης. Διχίλια, δηλαδή, εξοδικαστικά για να μην ζητήσει κανείς παραπάνω. Άλλο αυτό. Ζήτησε όμως ο ίδιος, επέβαλε τα διχίλιαρα. Μάγκας. Το έκανε για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα της εταιρείας. Άλλο αυτό. Μάγκας. Για να μην χάσει η εταιρεία περισσότερα. Άλλο αυτό. Μάγκας. Ο Ρουβίκονας μέσα. Η εταιρεία μέσα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έτσι κι αλλιώς, ρε φίλε, δεν μπορεί να χάσει. Μητσοτάκης ή οι πολιτικές του θα είναι επιτυχημένες ή θα είναι λιγότερο επιτυχημένες. Να, είναι win. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτό το διχίλιαρο ήταν μια λιγότερη επιτυχημένη πολιτική. Μπορούσε να ζητήσει 2%. Να. Εντάξει τώρα στα παζάρια, ρε φίλε, τι να κάνουμε. Δεν είμαστε γύφτοι. Κατά επί ΣΥΡΙΖΑ θα μέτραγε στο κατοστάρικο. Ενώ εδώ το αστικό κράτος των αρίστων δεν τα υπολογίζει τα κατοστάρικα. Να σου τα μην βάζει τώρα στο στόμα σου βρωμολέξει τώρα μου ΣΥΡΙΖΑ και το διαβρώμα. Άστε, πήρα εγώ τηλέφωνο, θα τα λέω εγώ αυτά. Δεν μην ανησυχούμε καθόλου. Λοιπόν, κοίταξε. Το δεύτερο. Το ότι κλείσανε το μπολάκι στη Βουλή, στα χέρια μου. Συγγνώμη κιόλας. Δεν πρόκειται, ρε φίλε, να βγάλει άκρη, γιατί άμα διασταυρώσει τον Μπολάκη με τον Άδωνη, ξέρει τι θα βγάλει, τι θα γεννηθεί. Ένα καινούργιο μνημόνιο στην τελική, για να τα λέμε όλα. Και όσο μιλάμε για ποιότητα πολιτική και τέτοια, όταν ρε φίλε. Μα αν αποσυνθέσει την Ελλάδα, τι θα σου μείνει, ένα Μπολάκη, ένα Άδωνη και ένα μνημόνιο που θα το κυνηγάνε και οι δύο. Γράφει αυτό, ισχύει. Τέλος τα λέω ωραία. Τα λες πολύ καλά, φίλε. Για την ποιότητα πολιτική, για να τα λέμε κιόλα αυτά τα πράγματα. Που σημαίνει, τι σημαίνει, με άλλα τόσα την ξαναφτιάχνει. Τι είναι σε άλλα τόσα μνημόνια. Ναι, και τόσου Πολάκηδε και Αδόνηδε. Για χαλάρωσε λίγο, ρε φίλε. Δεν αντέχουμε άλλο. Είπαμε. Να αντέξει, φίλε. Να μάθει. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι για ποιότητα πολιτική δεν μπορεί να μιλάει κανένα από αυτού εκεί πέρα πάνω. Πραγματικά. Οι διαφορέ είναι όντω είναι στο 6 στα 10 που έχουν ψηφίσει κοινοβουλευτικά. Τώρα από εκεί και πέρα. Εγώ θέλω να σου πω μια ερώτηση. Όταν ακούω κάποιον να μου λέει εγώ είμαι αριστερό, δεν καταλαβαίνω τι ακριβώ είναι. Τι σημαίνει είμαι αριστερό. Δηλαδή, εγώ αυτό το πράγμα, δηλαδή, φίλε, βρες μια πολιτική ταυτότητα αν θέλεις ή να μου μιλάς με επιχειρήματα. Είμαι αριστερός, είμαι και με τον μπάτσο, είμαι και με τον κλέφτη. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, φίλε. Πρέπει να πάρεις θέση. Έτσι είναι αυτά. Και άμα είναι να λειτουργούμε με δίπολα, για να ξέρουμε κιόλας ποιο είναι. Το ένα δίπολο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Απλά υπάρχει διαφορά στο τι εννοούν αυτοί οι κλέφτη. Με τον μπάτσο είναι έτσι κι αλλιώς. Απλά τον κλέφτη τον βαφτίζουν επενδυτή, παραδείγματος χάρη. Κοίταξε, θα σου πω ένα πράγμα. Τον κλέφτη τον βαφτίζουν εταίρο τους. Τον κλέφτη τον βαφτίζουν χωρισιούχο, ξέρω εγώ. Δεν έχουμε ίδια γνώμη για τον κλέφτη. Αυτή είναι η διαφορά. Ότι έχουν κουνηθεί οι έννοιες. Δεν συμφωνούμε στις βασικές έννοιες. Ποιος είναι μπάτσος, ποιος είναι κλέφτης. Να με ακούσουν λίγο οι φίλοι ΣΥΡΙΖΑΙ. Άμα θέλουν λοιπόν να πούνε ότι κάνουν μια πολιτική που κάνει τη διαφορά, δεν μπορούμε να είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μαλά.
μαλακίες εκείνο και τα άλλα. Όλα πείπε. Ρε μάγες, ήσασταν στην εξουσία απάνω και ακόμα μιλάμε για το ίδιο. Το ίδιο Παπαδαριό, το ίδιο το ένα, το ίδιο το άλλο. Δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Δεν μπορείτε να κάθετε να ξεχωρίσετε το αριστερό σας από το δεξί σας. Αν με καταλαβαίνεις. Να, θα ρίξα κιόλας εδώ πέρα κάτω. Έλα, ρέμψε, ναι. Μα όχι, ρε φιλέ, όχι, δεν θα ηρέμησε. Δεν θα ηρέμησε. Εντάξει. Ναι, πραγματικά όμως αδειάζω. Και αυτή, άμα ψάχνουμε να βρούμε τη λεπτομέρεια, μπορεί και αυτή να είναι η λεπτομέρεια που χωρίζει, παιδί μου, το ΣΥΡΙΖΑ από, το, από τη Νέα Δημοκρατία, μέχρι τις αποδείξεις του εναντίον. Γιατί επί της ουσίας κιόλας είναι τα πράγματα να μπουν σε μια σειρά. Τέλος πάντων, εγώ τη διαφθορά τη βλέπω και στους δύο. Όχι τη διαφορά, τη διαφθορά. Παρόλο που δεν είμαι, παιδί μου, Google ή κάτι τέτοιο, μπορώ να πω και ένα μπράβο. Δηλαδή, έχει κρατήσει μια στάση το Google τώρα κοινοβουλευτικά και στην κοινωνία. Και θα του δώσω, φίλε, ένα πολύ μεγάλο μπράβο από μένα. Και πραγματικά, όταν έρθει ο καιρός, θα συμπορευτώ. Το λέω. Κάνω δηλώσεις. Κάνω δηλώσεις. Να του βγήκε ντουλάπα ξαφνικά και δεν πήρε έτοιμο. Ναι, ρε, αμόρ, κοίτα να δεις τώρα. Να φανταστώ ότι τα έμαθε τα νέα από τη Λαμία. Που αθώθηκε ο Κορκονέας. Με πλειοψηφία των ενόρκων. Βεβαίως. Τι. Των Κυπαντελίδων τη Λαμία. Και πολύ καλά έκανε, αφού ο άνθρωπος είχε πρώτερο έντιμο βίο. Ορίστε. Είχε ξανασκοτώσει 15χρονο, όχι. Άρα είχε έντιμο βίο. Ναι, είχε πολύ εντιμότατο. Πρώτη φορά σκότωνε 15χρονο. Πολίτες. Μισό λεπτάκι, δεν είχε ενεργητικό. Ναι, και ερχόμαστε εμείς πολίτες και το επικροτούμε αυτό. Βεβαίως και μπράβο. Η δικαιοσύνη απλώθηκε πάλι. Η δύναμη του λαού. Η εμπειρία του, ο σοφός ο λαός. Που αποφάσισε πάλι ο λαός, αφού έχουμε δει όποτε ψηφίζει ο λαός, μαλακία ψηφίζει. Είτε είναι ψηφοφόρος είτε ένορκος, τι θα ψηφίσει. Το δημοψήφισμα όμως. Σωστό. Όπα, να τα. Αλλά. Ήταν στη σωστή πλευρά τη ιστορία. Αλλά, τι συνέβη. Αλλά δεν έφτανε αυτό. Δεν ήταν όριμες οι συνθήκες, φίλε. Ναι, ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Έλα, Αποστόλη, μ' ακούς. Έλα, σ' ακούω. Έλα, ο σημεοφόρος ο Μαλάκας. Είμαι εδώ και με τη φίλη μου που είχαμε έρθει στη παράστασή σου την προηγούμενη εβδομάδα. Όπα. Μας άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Γελάσαμε πάρα πολύ. Και εμένα μου άρεσε η φίλη σου. Αλλά έχω κριτική. Τι, μ' άρεσε η φίλη μου. Εσύ τι γελάς, ρε. Κάτσε τώρα επειδή γελάει, έγινε κάτι. Εκεί που δεν σε έβλεπα. Τη άρεσε το κομπλιμέντο, ρε παιδί μου, τώρα γιατί να έγινε κάτι τέτοιο. Καλά, σου είπα, μ' άρεσε, δεν σου είπα την θάλασσα. Λοιπόν, δεν ξέρω τι συμβαίνει εδώ πέρα. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Δεν είναι αυτό που νομίζω, μάλιστα. Συντροφικό, ό,τι συνέβη ήταν συντροφικό. Συντροφικό. Χαμογελάει, γελάει, σαν χαζί γελάει. Θα το θυμάται ακόμα. Λοιπόν, δεν ξέρω τι συμβαίνει εδώ, κάνω τα χέρια από την κόμενά μου. Δεν είναι αυτό που νομίζεις, σου λέω. Έρχομαι τώρα, κατεβαίνω Αθήνα, θα σε σπάσω. Και να μην ξέρεις τι συμβαίνει, ξέρω εγώ και είναι αρκετό. Μαλάκα, δεν ξέρω, κάτι δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό που συμβαίνει τώρα. Γελάει αυτή σαν χαζή, εσύ λες πράγματα που δεν μ' αρέσουν, δεν ξέρω. Πρόσεξε, Αποστόλη, να ξαναπατήσουμε. Να σου κάνω μια ερώτηση, μήπως τώρα που γελάει κάνει και μπούκλα το μαλλί με το δάχτυλο. Μαλάκα, το έκανε, αυτό έκανε τώρα. Δεν τα πιστεύω, ρε μαλάκα. Αυτό έκανε τώρα. Ναι, της είχα πει, αυτό είναι το σινιάλο μας. Της είχα πει ότι αν με θελήσει ξανά, αν θελήσει το κομμάτι μου. Γιατί μου το κάνεις αυτό τώρα, γιατί. Εγώ στο κάνω, αυτή δεν το έκανε. Μαζί στο κάναμε. Τέλος πάντων, φτάνει τα γελάκια τώρα. Εδώ για κριτική πήρα, άλλο μου βγήκε να πούμε. Άλλο φρούτο μας βγήκε τώρα. Ας. Θέλει και κριτική λοιπόν. Ο κερατάς. Παραγγείλαμε. Παραγγείλαμε, ρε μαλάκα. Δύο μπλούζες σας έχετε γράψει στα παπάρια σας. Πότε θα έρθουν οι μπλούζες, ρε. Τώρα περίμενα, μόλις τις βαρεθούν τα παπάρια μας. Δεν κατάλαβα, εντάξει. Θα τις φοράνε το καλοκαίρι. Και ένα άλλο, εντάξει. Όταν είχες βγει στη σκηνή, τι σταλινικό χειροκρότημα ήταν αυτό. Καθόμασταν χειροκροτούσαμε, 10 λεπτά είχαν περάσει. Είχες αρχίσει να μιλάς και ακόμα χειροκροτούσε ο κόσμος. Τι θα γίνει, ρε Αποστόλη, πού ζούμε. Ελεύθερη χώρα δεν είμαστε, δημοκρατία δεν έχουμε. Αυτή η δημοκρατία και η ελευθερία που έχουμε έκανε τον κόσμο να θέλει να χειροκροτάει 10 λεπτά, 15. Ποιο είναι το πρόβλημα. Τέλος πάντων, ναι, το θέμα είναι να μην τον έκανε τον κόσμο να θέλει να σε κάνει τίποτα άλλο. Επειδή με αυτά τα χαμογελάκια και τα λοιπά, εδώ δεν βλέπω καταστάσεις που δεν μ' αρέσουν. Τέλος πάντων, καλά. Θα το συνηθίσεις όλα στην αρχή. Κάτω τα χέρια, Αποστόλη, πρόσε, κοιτάω. Την επόμενη φορά που θα έρθουμε να ξέρει, δεν σα αφήσω από τα μάτια. Φίλε μου, πρέπει τώρα, να μάθεις. Δεν το σένα, Αποστόλη, στη φίλη το λέω. Δεν έχει οριμάσει ακόμα. Δεν, πρέπει να μάθεις να είσαι κατά της ατομικής ιδιοκτησίας. Εμείς είμαστε. Κάτω τα χέρια από την κόμενά μου, ρε. Και να το εφαρμόσεις στην προσωπική σου ζωή. Συγγνώμη, δεν είναι δικιά σου. Την κόμενά σου. Πολύ κτητικό αυτό. Λοιπόν, είμαστε κατά της ατομικής ιδιοκτησίας. Μοιραζόμαστε. Είμαστε. Μην τα λες αυτά τώρα, επειδή θα αρχίσει να με χτυπάει αυτή τώρα. Πρόσεξε. Ναι. Ωραία, τώρα που θα έρθει ο Νίκος θα σου πει. Ένα μπουζάκι θες. Ο Νίκος ξέρει. Ο Νίκος ξέρει. Τώρα θα έρθει σε 2-3 λεπτά έρχεται. Έρχεται ο Νίκος. Ναι, έχει και κάλτσες. Έχει και κάλτσες και μπουζάκι από εκεί. Θα φοράμε λοιπόν, κάλτσα και μπουζάκι μόνο και από κάτω τίποτα. Φούστα.
κάλτσα, μπλούζα, παντελόνι. Την κάλτσα τη φοράμε στο τσουνί. Την κάλτσα τη φοράμε και με την παντούφλα, ξέρεις τώρα που, αλλά όχι με το, με το δάχτυλο την άλλη. Γιατί δεν εμποδίζει η κάλτσα, δεν μπαίνει το δάχτυλο, καταλαβαίνεις. Του στρατού φοράμε, του στρατού την αγκαλίτσα. Α, μπράβο, αυτή φοράμε. Λοιπόν, ναι. Τον αγαπητό κύριο Μαριόλη, είπα Μαριόλη, έτσι. Το Ζαχαριάδη που τα γκρίζα μαλλιά είναι η άλλη πλευρά τη εμπειρία. Τα λάθη μα είναι η άλλη πλευρά τη εμπειρία μα. Τα λίγα γκρίζα μαλλιά που έχει τώρα ο Τσίπρα, που δεν τα είχε τότε, είναι η πλευρά τη εμπειρία του. Εμάς η άλλη πλευρά της εμπειρίας που έχουμε από αυτά που κάνω Τσίπρας είναι το άδειο πορτοφόλι. Λοιπόν, να τα αφήσουμε αυτά και να πληρώσουμε τη ζημιά που έχουν κάνει. Okay, θα το πω, θα στείλω λογαριασμό να πληρώσουμε. Το ξέρω ότι θα το πεις και μόλις το πεις θα γίνει αμέσως, αλλά εντάξει. Ναι, λοιπόν, να τα αφήσουμε αυτά. Τώρα, εδώ ταιριάζει αυτό σαν τη μαγούλα, ξέρεις. Καλά μαλάκας είσαι. Αυτό. Βγήκε χθες αργά το απόγευμα αυτό το χουντόσπερμα και έκανε μια ανάρτηση. Περίμενε. Ποιο χουντόσπερμα, ποιο από όλα θα λες. Ο Πλεύρης. Α, ωραία. Ωραία. Λες λοιπόν, και είναι ένα του χουντόσπερμα στην κυβέρνηση, ας πούμε, και το λες και θα το καταλάβουμε. Ναι, θα καταλάβαινες από τα συμφραζόμενα, βρε, από αυτά που θα σου έλεγα. Ναι, αλλά ήδη σκέφτηκα 5-6. Πάει το μυαλό σου και σένα. Λοιπόν, και βγήκε και είπε: μέσα στο σπίτι μου είναι η γυναίκα μου και τα παιδιά μου, και απ' έξω από το σπίτι είναι κάτι ανεμβολίαστοι και διαμαρτύρονται. Να καταδικάσουν τα κόμματα. Ρε πουλάκι μου, να καταδικάσουμε, δεν σου λέω. Αλλά δεν βοηθάς κι εσύ. Σε ποιο σπίτι από τα 30 είσαι, λοιπόν. Χιδαίο. Το δεύτερο. Χιδαίο. Ποιο χιδαίο. Αυτό που είπες τώρα μπορεί να είναι σε οποιοδήποτε από τα 30. Τι ζώρι τραβάμε τώρα με τα σπίτια του καθενός. Σωστά, μόνο με τον πολλάκι που καπνίζει τραβάμενα ζώρι. Σημασία δεν έχει πόσα σπίτια έχει ο καθένας. Μην κολλάμε εκεί στον αριθμό. Σημασία έχει πώς τα απέκτησε ο καθένας. Αυτό είναι το πόθεν έσχες. Να, αυτό είναι. Το πόθεν έσχες ακριβώς είναι πώς τα απέκτησε. Τώρα αν έχει 50, 100, 200. Που δεν μας λένε. Άμα οι προγονείς του πουλάγανε λάδια στην κατοχή, βρεθήκαν τα σπιτάκια. Να τα. Εμείς είμαστε αμόρφωτοι, ΣΥΡΙΖΑ, και δεν ξέρουμε ούτε και ελληνικά ούτε αγγλικά. Για πες μου εσύ που ξέρεις, πώς λέγεται το Αιγαίο στα τουρκικά μέχρι το 2032, πώς θα το λέμε? Τουρκετζίαν, πώς το λένε? Αχ, τι ωραία να τα ακούσουν εκεί πέρα οι ακροατές του παραπολιτικά, γιατί πολύ σαν οφάγανε με το Μητσοτάκη. Ναι, αλλά έχουμε ισχυρή θέση στο ΝΑΤΟ, τέλος. Άμα έχουμε, εντάξει. Ας το πάρουν και το Καρτελόρδο, ας πάρουν. Ρε παιδί μου, δεν είναι θέμα. Τι σημασία έχει? Όχι, και τίποτα. Θα ζήσουμε και χωρίς αυτό. Λες και θα μπορούμε να πάμε φέτος εκεί που έχουν πάει τα ναύλα. Πού να πας, μόνο τα ναύλα είναι, δεν στα δωμάτια. Αυτοί πάνε να βγάλουν τα σπασμένα, όχι μόνο τη καραντίνα. Πάνε να βγάλουν τα σπασμένα για τον πρώτο μνημόνιο. Ναι, αλλά σου λέει έχει ο Έλληνας γιατί πληρώνουν. Σύμφωνα με την προσφορά και τη ζήτηση. Το είπε σήμερα η Σταματίνα Τσιμτσίλη. Εγώ την προσέχω τη Σταματίνα. Άμα το πει Σταματίνα, τέλειωσε, παιδιά. Συγγνώμη, η Σταματίνα πιάνει τον παλμό του Έλληνα, του νοικοκύρη, ξέρει. Άμα δεν ξέρει, Σταματίνα, εσύ ξέρει. Η Σταματίνα έχει ζήσει ζόρια τώρα, όχι χαζομάρες. Ναι, έχει πληρώσει πολύ ρήτρα αναπροσαρμογή και έχει θυμώσει, αλλά μετά τι πέρασαν. Όλο το ΜΑΤ, το κανάλι, έχει να λέγεται τα ζόρια τη Σταματίνα όταν πρώτο ξεκίνησε. Α, ναι. Ναι. Ναι, τέλος πάντων. Εντάξει, δεν σε παρακολουθώ πάντα. Εγώ ήμουν φαντάρος Λοχίας, δικό. Στην Ψέρη μου είχαμε φυλάκιο. Γύρω-γύρω τα πολυβόλα δεν δούλευε τίποτα. Που λέτε για αστακούς, που λέει. Εάν οι Τούρκοι θέσουν το οτιδήποτε μας αφορά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι αστακός από πλευράς οπλοστασίου. Δεν δούλευε τίποτα, Απόστολε. Καταλαβες, αλλά είμαστε εκεί. Ευχαριστώ για αυτή την κατάθεση ψυχής. Όχι, δηλαδή. Δεν μου μιλάς, μου κουφάλα. Δεν μου μιλάς, δεν μου απαντάς. Να, εντάξει, δεν πειράζει. Ωραία. Πάμε καλά. Όλα καλά πάει, ναι. Όλα καλά, πάμε μια χαρά. Είμαστε πρώτοι παντού. Σήμερα είμαστε πρώτοι. Πού να το πάμε, υπερπρώτοι, δεν γίνεται. Γεια σου, Αποστόλα, ρε. Γεια χαρά. Τι γίνεται? Καλά. Ήθελα να πω κάτι για τη ΣΥΡΙΖΑ που άκουσα χθες. Έλεγε ένα παλικαράκι το οποίο είχε αναπηρία. Έχω μια απορία, ρε παιδί μου. Γιατί δεν το καταργήσανε εκείνη αυτό για την αναπηρία, να μην κόβεται στα παιδιά αυτά. Με τι να το καταργήσουν, με ένα νόμο και ένα άρθρο, με τι? Ναι, αυτό. Τότε γιατί δεν πήγε καλά και αυτό μέσα στην κατάργηση, α πούμε. Γιατί δεν πήγε και αυτό μέσα. Δεν πήγε πολύ καλά. Α, δεν πήγε καλά. Ναι. Ναι. Την επόμενη φορά, μωρέ, εδώ θα είμαστε. Ναι, όλα καλά. Είπε χθες ο Θήμιος μια που είπα ΣΥΡΙΖΑ τέλος πάντων. Τι θυμήθηκα, ρε Θήμιο, τώρα που είπε ΣΥΡΙΖΑ? Θυμήθηκα ότι το 15, γιατί εγώ δεν γέρασα τόσο για να το χάσω, το 15 τις τράπεζες δεν τις έκλεισε ο Τσίπρας. Ο Ντράγκη τις έκλεισε για να εκβιάσει. Πρώτον. Το Τσίπρα να εκβιάσει. Τις τράπεζες πριν, Θήμιο. Περίμενε. Αλλά... Το Τσίπρα να εκβιάσει. Ναι. Επειδή ήθελε να σκίσει το μνημόνιο και να μας βγάλει από την Ευρώπη, γι' αυτό. Ναι, επειδή ήθελε να κάνει δικά του. Ναι, πέστατε. Όχι, ναι. Να τα λες ολόκληρα. Γιατί θα μας έβγαζε, συγγνώμη, ήταν πριν γνωρίσει το διαβολικά καλό Τραμπ πριν τη Μαντά Μέρκελ. Βεβαίω.
βεβαίως. Τότε που θα μας έβγαζε από το μνημόνιο. Πες τα που θα τάσκιζε όλα, θα βγαίνει από την Ευρώπη. Νομισματοκοπείο, κύριε. Θα πήγαινε στον Τραμπ και μας πολεμήσανε οι τράπεζες. Πες τα, δεν ήξερε ο Τσίπρας. Τον κοροϊδέψανε, πλεκτάνει. Ο Βαρουφάκης φταίει. Να παίξουμε ξύλο ο παπάς με τον Βαρουφάκη στο μαξί μου μέσα. Πες τα, η κόκκινη γραμμή στο γιακά. Βρε, άρα χαθείς. Εγώ θα πω και εσύ. Άντε. Εγώ τα είπα, τώρα πες ό,τι θες. Είμαι παντρεμένος πάνω από 20 χρόνια με την ωραία Ευβοιώτισσα. Ευβοιώτισσα, είσαι μια αρπωτισσα. Έχουμε τα παιδάκια μας, έτσι, την οικογένειά μας. Ξέρεις πόσες υποσχέσεις μου είχε δώσει που δεν τις πραγματοποίησε. Καλύτερα να μην δίνεις υποσχέσεις, αν δεν είσαι σε θέση να τις στηρίσεις. Ξέρεις πόσες και όμως είμαι ακόμα μαζί της. ΣΥΡΙΖΑ αυτή, ε. Πασόκ βαμμένο. Πασόκ και δεν υλοποίησε τις δεσμεύσεις. Χλωμό. Πασόκ βαμμένο και τώρα ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι πιο πολύ από μένα, στο ξαναπεί. Είναι πιο πολύ. Αλλά λέω, επειδή έλεγε ο Καλαμούκης, ξέρεις πόσες υποσχέσεις δεν πραγματοποίησε. Άστο, άστο. Αλλά θα την κρατήσω, θα την κρατήσω. Είναι πολύ καλή. Δεν την αλλάζει. Τώρα την έχει χαλάσει έτσι κι αλλιώς. Έχει καταστρέψει το μέλλον, το παρόν. Άκουσα, όταν είχα το μαγαζί, η γυναίκα μου μέτραγε τα λεφτά στις 10 το βράδυ, στις 12, στις 1, στις 2. Τη λέω τα λεφτά, κάνει ταμείο στο τέλος, το πρωί. 8 η ώρα που έκλεινα, 8 η ώρα κάνει ταμείο. Κατάλαβε, κάνει το σύνολο. Έτσι και με το Μητσοτάκι. Θα βάλω το Μητσοτάκι και τον Τσίπρα.